Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Κοντά μας απόψε ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Καλησπέρα κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χρήστος Γιαννούλης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα. Ο κύριος Γερουλάνος, βουλευτής του ΠΑΣΟ. Καλησπέρα κύριε Υπουργέ. Και ο συνάδελφος ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Σε ρόλο μπαλαντέρ. Σε ρόλο ταραχοποιού. Ταραχοποιού. Όχι, δεν. Δεν κάνει ταραχοποιός, δεν είναι. Λοιπόν, θα θέλω να ξεκινήσω από ένα βίντεο γιατί ακόμα όλοι δεν έχουμε δει πλήρως τι λέει αυτό το νομοσχέδιο για το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνέχεια, βέβαια, κυρίες και κύριοι, θα μιλήσουμε και για τα αγροτικά που είναι, καταλαβαίνετε, στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Αλλά θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό που τις προηγούμενες μέρες συζητάγαμε, δεν το είχαμε μπροστά μας το νομοσχέδιο. Θα δούμε αυτό το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και νομίζω θα μπορέσετε και εσείς να βγάλετε συμπεράσματα και να τα συζητήσουμε και με τους καλεσμένους. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Μόνο μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων θα περνούν οι υποψήφοι για να φοιτήσουν στα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων που θα ιδρυθούν στην Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πυρακάκης, παρουσιάζοντας το σχετικό νομοσχέδιο. Για τη λειτουργία των μη κερδοσκοπικών, μη κρατικών πανεπιστημίων απαιτούνται εγγυητικές επιστολές συνολικού ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ για μίνιμουμ 3 σχολές και παράβολο 500.000 ευρώ που θα πρέπει να καταβληθεί άμεσα για χορήγηση άδειας. Κάθε μία σχολή θα πρέπει να έχει 30 καθηγητές, ενώ το 80% θα πρέπει να έχει διδακτορικό. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετά γκρίζα σημεία στο νομοσχέδιο. Για την εισαγωγή στα νέα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια θα απαιτείται ο χαμηλότερος μέσος όρος ελάχιστης βάσης εισαγωγής των επιστημονικών πεδίων, πολλαπλασιαζόμενος με 0,8, εξίσωση που οδηγεί σε βαθμολογία εισαγωγής λίγο πάνω από το 8. Η συγκεκριμένη βαθμολογία θα αφορά όλες τις ειδικότητες και όλα τα επαγγέλματα. Αυτό σημαίνει ότι στα νέα ιδρύματα θα μπορούν να εισαχθούν και όσοι ενδιαφέρονται για περιζήτητες σχολές, μεταξύ αυτών η νομική και η αρχιτεκτονική. Στα δημόσια πανεπιστήμια, οι υποψήφοι για αυτές τις σχολές πρέπει να συγκεντρώσουν πάνω από 18 ή 19.000 μόρια. Για να μπει κανείς στα μη κρατικά πανεπιστήμια, θα πρέπει να δώσει πανελλήνιες εξετάσεις και θα πρέπει να πιάσει την ΕΒΕ του αντίστοιχου πεδίου. Δηλαδή να είναι πάνω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τα νέα ιδρύματα δεν είναι υποχρεωτικό να είναι μόνο παραρτήματα ξένων πανεπιστημίων, αλλά μπορούν να έχουν οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας με αυτά. Μεταξύ αυτών, συμφωνίες franchise validation, οι οποίες ενδεχομένως να περιλαμβάνουν πιο ελαστικές μορφές ελέγχου ή παρέμβασης των μητρικών πανεπιστημίων. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να εγκρίνει ή όχι εντός 120 ημερών. Το Υπουργείο θα μπορεί να προβεί στην έκδοση άδειας. Θα είναι υποχρεωμένα μεταξύ άλλων να εκτελούν ερευνητική δραστηριότητα. Οι υποδομές θα ελέγχονται και θα απαιτούνται βιβλιοθήκες και εργαστήρια. Τα πανεπιστήμια θα θέτουν τα ίδια τα κριτήριά τους σε συνάρτηση με το μητρικό ίδρυμα και να υπάρχει μια αντιστοιχία, ένα correspondence με το τι συμβαίνει στο μητρικό ίδρυμα. Θα προβλέπεται φυσικά και το διεθνές, το IB, το διεθνές μπακαλωρέα ή ισότιμα πολιτήριο και τίτλοι. Στη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, φοιτητές πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Εναντιώνεται σε αυτό το νομοσχέδιο που κάνει την αδικία νόμο, που διαλύει τα πτυχία μας. Είναι νομοσχέδιο που έρχεται να δώσει το τελειωτικό χτύπημα στις σπουδές μας. Το νομοσχέδιο αποτελείται από 200 άρθρα. Αναμένεται να εισαχθεί άμεσα στη Βουλή και θα ψηφιστεί μέσα στον Φεβρουάριο. Τα μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια θα φέρουν τον τίτλο νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και θα αρχίσουν να δέχονται αιτήσεις φοιτητών από τον Σεπτέμβριο του 2025. Λοιπόν, αυτό είναι το ρεπορτάζ. Θέλω να ξεκινήσω από τον κύριο Γερουλάνο, επειδή και εσείς κάποια στιγμή ο κύριος Παπανδρέου, όταν είσαστε και υπουργός σε αυτή την κυβέρνηση, είχε αρχικά συμφωνήσει. Άλλοι λόγοι τον ανάγκασαν να απορρίψει την αλλαγή στο άρθρο 16. Θέλω να μου πείτε πώς το ακούσατε και ποιο είναι το δικό σας πρώτο σχόλιο. Κοιτάξτε, καταρχήν θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό ότι έχουμε φύγει εντελώς από τη συζήτηση για τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Γιατί το λέω αυτό? Υπάρχει δεν υπάρχουν δύο είδη πανεπιστημίων. Δεν υπάρχουν τα δημόσια και τα ιδιωτικά. Υπάρχουν τέσσερα. Υπάρχουν κρατικά, που εξαρτώνται απολύτως από το Υπουργείο Παιδείας. Δημόσια, τα οποία έχουν ανεξάρτητες διοικήσεις. Υπάρχουν τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια που εκ των πραγμάτων χρεώνουν περισσότερο από την ποιότητα της παιδείας που δίνουν. Και υπάρχουν και τα μη κερδοσκοπικά που βρίσκουν τρόπους να ενισχύσουν τα οικονομικά τους, άλλους, έρευνα, δωρεές κτλ., για να παρέχουν παιδεία καλύτερη από αυτή την οποία χρεώνουν.
Είναι πολύ σημαντικό ότι έφυγε η συζήτηση από τα κερδοσκοπικά. Γιατί τα κερδοσκοπικά σε όλες τις χώρες, και θα σας πω παραδείγματα, παρέχουν παιδεία κατώτερη αυτών που έχουν ακόμα τα ελληνικά πανεπιστήμια ή πολλά άλλα πανεπιστήμια. Άρα είναι αυτό ένα θετικό βήμα. Εμείς είχαμε πει από την αρχή ότι κάτι τέτοιο θα το συζητούσαμε αν την ίδια ώρα υπήρχαν μέτρα ενίσχυσης του Δημοσίου Πανεπιστημίου και θα ήταν ήδη μεγάλη μεταρρύθμιση αν γινόταν πραγματικά δημόσιο το Πανεπιστήμιο και όχι κρατικό όπως είναι σήμερα. Όπως επίσης αν υπήρχε ένας φορέας που να θέτει και να τηρεί τα κριτήρια ποιότητας της παιδείας. Γιατί καλά λέει εδώ ότι πρέπει να υπάρχουν κριτήρια για να μπεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν και κριτήρια σπουδών για να ξέρεις ότι αυτό το, οποίο το πτυχίο με το οποίο παίρνει ο φοιτητής αξίζει. Μπορεί να μπει αύριο στην αγορά και να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του. Δηλαδή, μου επιτρέπετε, δηλαδή μια μορφή χρηματοδότησης εξωτερική από έναν ιδιώτη σε ένα σημερινό κρατικό, που θα γίνει όμως δημόσιο, όπως το λέτε, και εγώ προσωπικά συμφωνώ απολύτως μαζί σας, θα ήταν αποδεκτή. Χρηματοδότηση από ιδιώτη, βεβαίως. Ναι. Το είπε και ο κύριος. Ως δωρεά ή. Όχι. Το είπε και ο κύριος Κασελάκης αυτό. Αυτό συμβαίνει, Μπάμπη. Και συμβαίνει ήδη. Συμβαίνει ήδη. Βλέπω ότι είστε ανοιχτοί δηλαδή σε αυτές τις μορφές. Αυτές, ναι, δεν είναι ιδιωτικής παρέμβασης. Δεν έχουν εφαρμογή. Εξαρτάται με τι όρους έρχεται. Ένα λεπτό, μην μιλάμε όλοι μαζί, γιατί δεν. Δώσε εδώ την εικόνα και ακούω εσάς. Είναι πολύ σημαντική. Ναι, βέβαια, είναι πολύ σημαντικό γιατί πρέπει να απαντήσω. Από Μαξίμου. Ακούω εσάς. Συμφωνώ με τον κύριο Γερουλάνο με μια μικρή διαφωνία ότι κρατικό και δημόσιο. Μπορείτε να μου το γράψετε, διότι είμαι στον αέρα εδώ και μιλάω με τους βουλευτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα συνέχιζα, αλλά κάνεις θόρυβο. Όχι, ρώτησα στέλεχος του Υπουργείου Παιδείας να μου εξηγήσει αυτό για το 8 που δεν μου άρεσε. Πιστεύω ότι είναι δυσδιάκριτα. Δεν θα έπρεπε να είναι οι διαφορές μεταξύ κρατικού και δημόσιου πανεπιστημίου. Θα επέλεγα καλύτερα, θα είχα επιλέξει τον τίτλο του νομοσχεδίου που κατέθεσε ο κύριος Πιερακάκης, «Ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου». Έτσι ξεκινάει ο τίτλος του νομοθετήματος που κατατέθηκε σήμερα. Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει και ως πολιτικό και ως γονιό και ως πατέρα φοιτητή στο δεύτερο έτος του Δημόσιου Πανεπιστημίου, Δημόσιο Πανεπιστήμιο, σε Δημόσιο Πανεπιστήμιο φοιτησα και εγώ, είναι να βάλουμε ως πρώτη προτεραιότητα ότι θα μπορούμε να συγκριθούμε και να ξεπεράσουμε και το μέσο ευρωπαϊκό όρο με τις υφιστάμενες υποδομές, με την κάλυψη των κενών που υπάρχουν για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, που έχει σοβαρές, μα πάρα πολύ σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό, υποδομές, ποιότητα, ερευνητικά προγράμματα, προοπτική, διασύνδεση. Δηλαδή είναι για πέταμα τα ελληνικά πανεπιστήμια, αυτό όχι, μου λέτε. Είπα, χρειάζονται. Ναι, όχι, τα ελληνικά λεπτό. Πανεπιστήμια, κύριε Χατζή. Γιατί εγώ βλέπω, ας πούμε, σε βαθμολογίες που είδα το φως της δημοσιότητας, βλέπω και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Κρήτης και των Πατρών και της Θεσσαλονίκης και το ΕΚΠΑ. Βλέπω να έχουν και του Πειραιά, βλέπω να έχουν υψηλές βαθμολογίες. Θα διαφωνήσω εγώ σε αυτό. Τότε, έτσι όπως το παρουσιάζετε τώρα, είναι σαν να μου λέτε ότι τα πανεπιστήμια αυτά είναι. Λάθος καταλάβατε. Συγγνώμη. Δεν θέλετε να καταλάβετε, γιατί στην Πάτρα, στην πατρίδα σας, πρέπει να σας πω ότι στην ουσία και στην Κρήτη δημιουργήθηκε ο χώρος της πληροφορικής στην Ελλάδα. Το ξέρω. Σε πρωτοπόρες σχολές. Σε πολλές γωνίες της Ελλάδος, τα πανεπιστήμια μας παράγουν εξαιρετικούς επιστήμονες καθ' υπέρβαση των ορίων και των αντοχών των δυνατοτήτων τους. Γιατί, αλλά η περιγραφή που κάνατε προηγουμένως δεν λέει αυτό. Η περιγραφή είναι η πραγματικότητα και εδώ είναι και το μεγαλείο των δημοσίων πανεπιστημίων. Μα να σας το πω. Δηλαδή είναι ένα δούνε και λαβήν. Δηλαδή, αν δώσουμε, λέτε εσείς ένα ποσό. Δώσουμε ένα ποσό στα δημόσια, στα κρατικά. Μετά μπορούμε να αφήσουμε το Μητσοτάκη να φτιάξει αυτά τα πανεπιστήμια και τον Πιερακάκη και αυτά που θέλει. Όχι, όχι. Κοιτάξτε, αυτό θέλετε. Επειδή έχω και μία άλλη αγωνία, ότι πρέπει ταυτόχρονα με όλες αυτές τις δημόσιες συζητήσεις να ανακτήσει και ο δημόσιος διάλογος και η δημόσια σφαίρα και η πολιτική συζήτηση μία άλλου είδους αξιοπιστία. Λέω ότι δεν θέλω να θυμίζει συναλλαγή. Λέω ποια είναι η υποχρέωση μια ευνομούμενη πολιτεία να διασφαλίσει την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων και όλα τα υπόλοιπα να γίνουν χωρίς βιασύνη. Γιατί, πιστεύω, είστε ολιλογικοί άνθρωποι. Θεωρείτε ότι είναι ισότιμη συμπεριφορά
αυτός που έχει την οικονομική δυνατότητα για τη νομική και την αρχιτεκτονική. Μα έχουμε τρία χρόνια μπροστά μας. Έχουμε τρία χρόνια. Τα τρία αυτά χρόνια λοιπόν ικανοποιούνται όλα όσα δεν λένε. Δεν αλλάζει σε τρία χρόνια. Εσείς και όλα σα ζητάνε και οι Πριτάνεις και όλοι. Θα το ακούσετε το επιχείρημα. Τελείωσε το θέμα. Θα το ακούσετε το επιχείρημα και θέλω να κριθεί και από αυτούς που μας παρακολουθούν και από τη λογική σας, την οποία στηρίζομαι. Δηλαδή είναι ισότιμη αντιμετώπιση ενός φοιτητή υποψηφίου που θα περάσει τη βάσανα των πανελλαδικών. Οκ, okay, αυτό τελικά δεν ήταν όπως το περιέγραφαν, αλλά η ελάχιστη βάση εισαγωγής επί 8. Όχι, καταλήγει... δεν είναι, μου το στείλανε το Υπουργείο, μην κουράζεστε, να σας το απαντήσω. Πάντως, επίσημα. Δεν θα υπάρχει το ίδιο όχι, όριο. Επίσημα, για να μην έχουμε παρεξηγήσεις. Κύριε Χατζή, όχι, να ρωτήσω και να δω. Τι να ρωτήσετε, μα απαντάει το Υπουργείο. Σε είναι είδηση. Κάτι που δεν σου έχω πει. Εγώ το έφεσε το ρεπορτάζ, κύριε Γιαννούγη. Για να το καταλάβουμε όλοι. Περιμένετε λοιπόν. Για να μπω στην αρχιτεκτονική, θέλω 18.000 μόρια. Δεν λέει αυτό το νομοσχέδιο. Έγινε λάθος. Ακούστε. Ο άνθρωπος από το Υπουργείο που είναι. Δεν είναι υπουργός. Ό,τι και να είναι. Πέστε είναι στέλεχος και τα ξέρει αυτό στα θέματα. Θα ισχύει για τα μη κρατικά ό,τι ισχύει στα δημόσια. Όσοι δεν έχουν πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα και είναι κάτω από την ελάχιστη βάση εισαγωγής, δεν θα μπαίνουν και στα μη κρατικά. Ακυρώνεται έτσι ένα επιχείρημα που έλεγε ότι θα δημιουργείται κοινό και πελάτες για αυτούς. Από εκεί και πέρα θα υπάρχουν πρόσθετα κριτήρια τα οποία θα ορίζει κάθε πανεπιστήμιο από αυτά που υποτίθεται ότι θα έρθουν, αν έρθουν. Σε αντιστοιχεία με το μητρικό κριτήρια στα οποία η χώρα μας θα εγκρίνονται από την ανεξάρτητη αρχή, στην ίδια αρχή που πιστοποιεί την ανώτατη εκπαίδευση ήδη στη χώρα μας. Λοιπόν, Όχι. Να ρωτήσω. Για διευκρινιστικά. Αφού το ξεκαθαρίσατε. Να σας το ρωτήσω απλά, λαϊκά, ανυπόκριτα και χωρίς καμία κακή πρόθεση. Η είσοδο στην αρχιτεκτονική σχολή ενός δημόσιου πανεπιστημίου και ενός μη κρατικού πανεπιστημίου, θα είναι η ίδια? Ναι, η ίδια θα είναι. Είναι η ίδια. Πάω πάσο, έχω διαφορετική εκτίμηση και δεν έχουμε πρόβλημα. Παρακαλώ, το διευκρίνησε. Σέβομαι την πληροφορία σας. Δεν το λέω εγώ. Όχι, για να το εξηγήσω. Εγώ ρώτησα το Υπουργείο, γι' αυτό με πήραν τηλέφωνο. Δεν λέτε το ίδιο πράγμα, Τάκη. Παρακαλώ. Μιλάω για την Ελλάδα. Κατάλαβες ποιο είναι το ερώτημά μου, Μπάμπη? Εγώ νομίζω ότι. Λοιπόν, τώρα. Ισχύει. Εσύ κατάλαβες από τον κύριο Πυρακάκη κάτι τέτοιο? Ισχύει ένα τρίτο. Ποιο είναι το τρίτο? Ισχύει αυτό που διάβασες, ότι πρώτον θα είναι... Ό,τι ισχύει στο δημόσιο πανεπιστήμιο ισχύει και για αυτούς, περάσει, αυτό λέει. Έχουν περάσει τις πανελλαδικές. Αυτό λέμε, το διευκρινίζουν. Έχουν περάσει τις πανελλαδικές. Θα είναι δηλαδή στο πανεπιστήμιο. Ας το διευκρινίσει το Υπουργείο αύριο, αφού εμείς έχουμε... Είναι το πιο πιστεύω σημαντικό. Εάν αυτό που περιγράφετε εσείς ισχύει... Κάτσε να σου πω και να δεις ότι θα συμφωνήσουμε. Το πού θα μπουν, σήμερα η ιατρική Αθηνών έχει πόσο, 19.500. Μπορεί μία άλλη ιατρική, αν φτιαχτεί, όπως το είπες, να πει με τα δικά μου κριτήρια παίρνω και με 18, παίρνω και με 17. Αυτό. Ποιο είναι το πρόβλημα? Άλλωστε η ιατρική Αθηνών, όχι, κατά αν τη δυναμαρέσε 100 θέσεις, πήγαινε παρακάτω το 19,5. Προκύπτει ένα άλλο ερώτημα. Την ελάχιστη βάση εισαγωγής γνωρίζεται... Γι' αυτό μίλησα εγώ, έτσι. Την ελάχιστη βάση εισαγωγής γνωρίζεται ότι την ορίζουν τα πανεπιστήμια. Δεν τα ορίζει το Υπουργείο Παιδείας. Ο νόμος λέει ένα ελάχιστο και τα πανεπιστήμια βάζουν κάτι παραπάνω. Πανεπιστήμιο. Δίνει τη δυνατότητα δηλαδή στο μη κρατικό πανεπιστήμιο να ορίσει την ελάχιστη βάση εισαγωγής, εάν για την αρχιτεκτονική της Αθήνας στο δημόσιο είναι 0,9 στο 0,4. Δεν το ξέρω αυτό. Όχι. Είναι βάση συν. Κυρία βάζει πιο κάτω. Μισό λεπτό. Κύριε Παπαδημητρίου, εγώ σας ρωτάω. Εντάξει, μην μιλήσει ο κύριος Κακλαμάνης, παρακαλώ. Κύριε... Είναι η επίπτωση της ελάχιστης βάσης αγωγής που είπε η κυρία Κεραμέως. Εντάξει, κύριε Κακλαμάνη. Για την εισαγωγή. Κύριε Κακλαμάνη. Τα μη κρατικά, θέλω και τη βοήθεια του κυρίου Γερουλάνου σε αυτό. Τα μη κρατικά θα έχουν τη δυνατότητα να ορίζουν την ελάχιστη βάση. Όχι, σας λέμε. Όχι. Από αυτήν και πάνω. Αυτό απάντησε το Υπουργείο στο ερώτημα που σας βλέπω. Καλό θα ήταν αυτά τα να βγει ο ίδιο. Πάνω σε γραμμένα κείμενα. Ναι. Έχει παραγίνει λίγο. Εντάξει, θα ξαναγίνει. Τι να κάνω. Το μόνο που είχαμε ήταν αυτό. Και γι' αυτό και σας το παρουσίασα. Δεν είχα κάτι άλλο. Και στα ομόφυλα ζευγάρια πάλι. Όχι, είναι σύμφωνο, Χρήστο. Δεν έχω αντίρρηση σε αυτό που λες. Και καλά κάνεις, γιατί τα ερωτήματα αυτά οφείλει να τα απαντήσει ο Υπουργός. Αγγελική, σε παρακαλώ, επικοινωνήσε με τον κύριο Πυρακάκη. Αν είναι εύκολο να μας γίνει να μας δώσει 2-3 απαντήσεις. Σε απλά ερωτήματα. Σε απλά ερωτήματα. Καλό Πρόεδρε κτλ. Κύριε Πρόεδρε. Τόσο οι εύλογες ανησυχίες του συναδέλφου μου, του κυρίου Γιαννούλη,
όσο και οι εύστοχες παρατηρήσεις του κυρίου Παπαδημητρίου, νομίζω ότι θα έχουμε τον καιρό να τα δούμε αυτά, διότι νομίζω ότι κανείς μας αυτή τη στιγμή δεν έχει διαβάσει το νομοσχέδιο. Το έχουμε σήμερα, δόθηκε, δεν αλλήμον. Τα έχουμε επομένως τον καιρό να τα συζητήσουμε, να τα διευκρινίσουμε τόσο στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή όσο και στην Ολομέλεια και εκτιμώ από μια πρόχειρη ματιά που έριξα ότι πολλά από αυτά τα θέματα, όπως ξέρετε, διευκρινίζονται με εκτελεστικές υπουργικές αποφάσεις. Δεν γράφονται όλα μέσα σε ένα άρθρο ενός νομοσχεδίου. Όταν γίνεται στην υπερβολή του είναι κακό. Ναι. Συμφωνώ. Γιατί περνά ο χρόνος. Ναι, ναι, συμφωνώ. Βέβαια. Συμφωνώ. Άλλο. Εγώ, ρίχνοντας μία ματιά, έχω να κάνω τις εξής παρατηρήσεις. Ότι ο αρχικός και εύλογος, ακόμα και σε εμάς που στηρίζουμε αυτή την νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, φόβος ότι θα υποβαθμιζόταν τα δημόσια νοσοκομεία, μια πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μια πρόχειρη ματιά που έριξα, είναι περίπου το 70% των άρθρων για τα δημόσια πανεπιστήμια. Αλήθεια, ναι. Και 30% των άρθρων για τα νέα πανεπιστήμια που θέλουμε να φτιάξουμε. Γιατί έχει αναφορές και στα δημόσια. Άρα, από μόνο του το νομοσχέδιο διαψεύδει τους φόβους ότι θα ήταν ένα νομοσχέδιο full υπέρ των μη κρατικών, ναι, μη κερδοσκοπικών. Επειδή όμως αυτό δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα με αυτόν τον τρόπο και εμείς αποφασίσαμε να το συζητήσουμε εδώ, δεν σημαίνει ότι το ξέρουμε όπως και εγώ. Όχι, δεν το ξέρω όλο. Εγώ το ξέρω, γι' αυτό ζήτησα από έναν νομικό που είναι στο Υπουργείο, δικηγόρο ήταν αυτό που μου το έστειλε, νομικός να μου διευκρινίσει αυτό γιατί μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή. Γιατί αν όχι, αυτό είναι εύλογες οι ανησυχίες. Όχι είναι εύλογες, είναι ερωτήματα καυτά που πρέπει να βγουν να τα απαντήσουν. Με πολύ καλή πίστη κατέθεσα ότι διακρίνω μία αντίφαση σε αυτό που άκουσα από τον κύριο Πιερακάκη, ας αφήσουμε τα στοιχεία του ρεπορτάζ. Αυτό που είπε το ρεπορτάζ. Με αυτό που είπε ο νομικός. Το κατάλαβα, γι' αυτό και ζήτησε τη διευκρίνηση. Γι' αυτό και ζήτησα τη διευκρίνηση. Ο κύριος Μπαμπινιώτης. Υπάρχουν και κάποια άλλα δεδομένα. Εντάξει, μισό λεπτό. Παρακαλώ, μην κάνουμε τώρα. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, είναι για τους τρεις σας η ερώτηση και για σένα, βέβαια. Ο κύριος Μπαμπινιώτης έκανε μια πρόταση και είπε ότι δεν χρειάζεται να δίνουμε εξετάσεις στα πανεπιστήμια τα παιδιά. Εξήγησε, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει τη δήλωσή του λεπτομερώς. Εξήγησε. Έτσι στο πανεπιστήμιο ο πατέρας μου. Όχι. Πήγε στη σχολή που ήθελε και έδωσε εξετάσεις. Προσέξτε, τι είπε όμως. Να αναβαθμιστεί το Λύκειο. Να αναβαθμιστούν οι σπουδές. Γιατί αυτή τη στιγμή το Λύκειο είναι άχρηστο, λέει ο κ. Μπαμπινιώτης. Είναι τίποτα. Δεν προσφέρει τίποτα στα παιδιά. Την παπαγαλία τη γνωστή, να πούμε, για να πάνε να δώσουν εξετάσεις. Να αναβαθμιστεί το Λύκειο και να πηγαίνουν κτλ. Και προσθέτω και λέω. Το έχουμε πει 100.000 φορές αυτό. Υπό την προϋπόθεση ότι αν πας στο πανεπιστήμιο και κάποια εξάμηνα δεν μπορεί να τα περάσεις, δεν μπορεί να παραμείνεις. Δηλαδή, αν εγώ πάω να γραφτώ στην ιατρική, εντάξει, στις 15 μέρες θα μου πούνε τραβά σπίτι, δεν κάνεις, ας πούμε, γιατί δεν είσαι για αυτή τη δουλειά, ας πούμε. Δεν ξέρω πώς τη βλέπετε αυτή την πρόταση. Να πω εγώ πρώτος. Όχι. Θα πει ο πρόεδρος. Για να έχω την όχι, να ακούσω. Τελευταίος θα πεις. Τελευταίος. Ακούστε. Δεν θέλω να σχολιάσω τους άλλους. Θέλω να ακούσω κάτι. Να κάνεις ερωτήσεις στους καλεσμένους. Άκουσα το πρωί σε μια συνέντευξη τον κύριο Μπαμπινιώτη. Ναι, και εγώ αυτό άκουσα. Ναι. Ο οποίος όμως δεν μπόρεσε να απαντήσει. Ναι. Στο εύλογο ερώτημα, πόσο γιατί είπε ότι θα πιάνετε η βαθμολογία των τριών τάξεων του Λυκείου προκειμένου να εισαχθεί στο πανεπιστήμιο. Εφόσον αναβαθμιστεί το Λυκείο. Και εφόσον αναβαθμιστεί. Έτσι, με αυτή την προϋπόθεση. Δεν μπόρεσε να απαντήσει. Και το πήγε στη φιλοσοφία. Ναι, το ξέρω. Το πόσο αντικειμενικοί θα είναι οι καθηγητές του Λυκείου προκειμένου. Ενός ιδιωτικού σχολείου. Να μην πέφτουν οι εικοσάρια. Και θυμήθηκα, αγαπητέ μου Μπάμπη, όταν ήμουν υπουργός Υγείας και υπήρχε η δυνατότητα να προσλαμβάνουμε εκτός ΑΣΕΠ νοσηλευτικό προσωπικό από ΙΕΚ. Είχαν ολίγους. Μπράβο, το θυμάσαι. Έμα. Είχα τρελαθεί στα εικοσάρια και δεν ήξερα τι να κάνω. Είπα μια προϋπόθεση εγώ που πρόσθεσα. Γι' αυτό είπα να μιλήσω. Και λέω, ότι αν δεν πάει. Δηλαδή, ακούγεται ωραίο, αλλά είναι. Θέλει συζήτηση. Είναι ακριβώς. Εκτός αν θέλετε να μιλήσουμε φιλοσοφικά. Ακριβώς. Αν μιλήσουμε για την Ελλάδα, κύριε Χατζή, θα σας πω ένα παράδειγμα. Δεν είναι δυνατόν εγώ στη Δευτέρα Λυκείου να ζύγιζα 130 κιλά και να είχα 20 στη γυμναστική. Σας το εξομολογούμε. Και επειδή είναι η ώρα των εξομολογήσεων, σας εξομολογούμε και εγώ ότι ήμουν πάρα πολύ αδύνατος και έμεινα ανεξεταστέως στη γυμναστική στη Δευτέρα Λυκείου. Αυτό μόνο σένα έχω ακούσει να το καταφέρεις. Για άλλους λόγους προφανώς. Το ξέρει όλη η Πάτρα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κανέναν όμως από εσάς δεν έχουν πετάξει από τη χοροδία του σχολείου.
Από τη χοροδία, καλά, δεν έχετε και φωνή για χοροδία, με συγχωρείτε τώρα, δηλαδή, εντάξει. Αν είχατε πάει στη χοροδία, κύριε Γερουλά, θα είχατε πάει με μέσον. Δεν το συζητάω, δηλαδή. Άρα, είναι το 10, ο κύριος Γερουλής. Άρα μιλάμε επί του πρακτέου και επί του πεδίου της ελληνικής επικράτειας. Ναι. Δυστυχώς, η γενιά η δικιά μου, οι επιδόσεις του 16, του 17, θεωρούνταν αριστούχοι. Και σε εμάς το ίδιο, χρονών. Βέβαια, ναι. Έχω εκπλαγεί με αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, ότι τα τελευταία χρόνια έβλεπα τον έλεγχο του γιού μου. Τα δεκοσάρια και τα... Και έλεγα, έχουμε γεννήσει τον Αϊνστάιν. Σωστά. Με τα εικοσάρια και τα δεκαεννιάρια. Δεν τα λέγατε αυτά στο παιδί, ελπίζω. Ορίστε. Δεν τα λέγατε στο παιδί, ελπίζω. Όχι, βέβαια. Το παιδί είναι εξαιρετικό. Εισήχθη με την πρώτη στο πανεπιστήμιο. Δεν έχουμε... σου λέει, έβλεπα βαθμούς που ήταν εντάξει. Και προσέξτε τώρα, όταν μεσολαβεί και μία, δεν το λέω με κακή φόρτιση, και εμπορική σχέση στα ιδιωτικά σχολεία. Ναι. Στα λύκεια εννοείται τώρα. Ιδιωτικά λύκεια. Γιατί ξέρω ότι ο κ. Μπαμπινιώτης, παρότι είναι ένας από τους πιο διακεκριμένους πανεπιστημιακούς, είναι επικεφαλής ενός μικτού σχήματος ιδιωτικού σχολείου που έχει και μία... διάσταση δημόσιου χαρακτήρα. Η πρόταση δεν είναι για πέταμα, είναι προ συζήτηση. Θέλει χρόνο είναι, ναι, για να επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Κύριε Γερουλάνο. Όπου δεν ήταν... μου, να σας πω ότι δεν είναι αυτό το πρόβλημα του ελληνικού σχολείου, του ελληνικού πανεπιστημίου. Γιατί πριν από ούτε ένα μήνα είχα την ίδια ακριβώς κουβέντα με τον πρίτανη της σχολής business στο Κολούμπια. Μου έλεγε ότι έχει. Έχει όποιο είναι ελληνική καταγωγή. Ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό. Ο οποίος μου έλεγε ότι το μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι υπάρχει τρομερός πληθωρισμός των βαθμών, ότι κανείς δεν τολμάει να δώσει χαμηλό βαθμό, ότι τώρα με όλη αυτή την ιστορία που υπάρχει για τα δικαιώματα του κάθε παιδιού, για το κάθε αυτό και τα λοιπά, έχουν όλα λίγο χαλαρώσει και όλοι ξεκινάνε από α βαθμοί. Τώρα, ποιο είναι το πρόβλημα όμως? Το μεγάλο πρόβλημα της ελληνικής παιδείας δεν είναι η τρίτο βάθμια. Είναι η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια, γι' αυτό το έχουμε δει σε επιδόσεις των παιδιών σε διεθνείς οργανισμούς. Το πρόβλημα πλέον της παπαγαλίας, παλιά ήταν να πεις ότι θα βάλεις λίγο την παπαγαλία στο πλάι και θα κάνεις και λίγο κριτική σκέψη. Πλέον όλες οι εργασίες που έχουν μείνει στη Δύση είναι θέσεις εργασίας οι οποίες απαιτούν κρίση. Εννοείται στην αγορά. Και όχι μόνο, δηλαδή και ακόμα και για να γίνεις καθηγητής πανεπιστημίου ή οτιδήποτε άλλο, πλέον σου ζητούν πράγματα τα οποία παλιά το σχολείο δεν είχε μέσα στο πρόγραμμα σπουδών. Αυτό έχει αφήσει μια γενιά, μην το κάνουμε παραπάνω από αυτό, παιδιών, χωρίς τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταπεξέλθουν στις σημερινές συνθήκες. Και εκεί θα έπρεπε να δίνει την έμφαση του το Υπουργείο Παιδείας, ο Υπουργός Παιδείας και ο Πρωθυπουργός, γιατί εάν δεν δουλέψουμε εκεί, ό,τι και να κάνουμε στο Πανεπιστήμιο, αυτό το οποίο θα αποκτούμε είναι παιδιά τα οποία δεν έχουν δυνατότητα να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Ναι. Εγώ, να σας πω ένα τελευταίο σχόλιο για να πάμε στο επόμενο θέμα. Το μεγάλο πρόβλημα, δεν πίστευα αυτό παλιά, αλλά με έχουν πείσει αξιόλογοι άνθρωποι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η μεσαία εκπαίδευση. Από τη μεσαία εκπαίδευση το μεγάλο πρόβλημα είναι τα τρία τελευταία χρόνια. Από τα τρία τελευταία χρόνια το τελευταίο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Δεν υπάρχει τελευταίο. Δεν υπάρχει. Δεν πάει κανένα σχολείο. Δεν υπάρχει διότι έχουν τα φροντιστήρια και διότι και οι καθηγητές σου λένε να βάλουν. Στο γυμνάσιο υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει τώρα και στο γυμνάσιο, θα το έλεγα και εγώ, με πρόλαβες και συμφωνώ. Και τα παιδιά σου λένε να τους βάλουμε και ένα βαθμό, να τα βοηθήσουμε γιατί έρχεται και προστίθεται και αυτός, να τα βοηθήσουμε τέλος πάντων. Μα δεν είναι το θέμα να τα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι να τα βοηθήσουμε επειδή θα δώσουν τις ικανότητες που έχουν και θα πάνε να... Άλλωστε μπορεί στα 17 να έχεις α ικανότητες και στα 27 3α. Δεν πάνε όλοι ευθύγραμμα. Τι καλό έχει πρόταση Μπαμπινιώτη όμως. Θέλει να βάλει ένα πρότυπο που υπάρχει σε όλα τα μεγάλα κράτη. Με διαφορετικούς τρόπους. Τα A-level στην Αγγλία, το Baccalaureat στη Γαλλία, το αντίστοιχο στα γερμανικά, δεν ξέρω πώς λέγεται. Υπάρχει ένα τέτοιο. Το οποίο όμως πρέπει να γίνει με τα πρότυπα καλών πραγμάτων που έχουμε. Το καλό πράγμα που έχουμε είναι οι πανελλήδιες πανελλαδικές. Είναι αντικειμενικές. Ίσως να θέλουν δύο αδιάβλητες διαδικασίες στο βάρος. Έχουμε τις πανελλήνιες, έχουμε το ΑΣΕΠ. Αυτά πρέπει να τα κρατήσουμε. Άρα πρέπει εκεί να γίνει το επόμενο βήμα. Με συγχωρείς, θα σου βάλω εδώ ένα προβληματισμό. Μια στιγμή, και τελειώνω. Το βάζω πέρα σε αυτό για να συνεχίσεις. Ναι, αλλά για να πάει ένα παιδί να μπει στο πανεπιστήμιο σήμερα, οι γονείς του έχουν δεν έχουν λεφτά, ξεπουλιώνται για να πληρώσουν φροντιστήρια να μπει. Είναι λίγα τα παιδιά που μπαίνουν χωρίς φροντιστήριο και είναι χαρισματικά μερικά παιδιά που δεν χρειάζεται.
Δεν είναι όλα έτσι όμως, το είπε. Η μεγάλη πλειοψηφία πάει στο φροντιστήριο. Άρα λοιπόν αυτές τις πανελλαδικές εξετάσεις όπως γίνονται ή πρέπει να διαμορφωθεί ένα σύστημα το οποίο να είναι με βάση αυτό που ο κύριος Γερουλάνος, δηλαδή ένα λύκειο και όχι μόνο λύκειο αλλά και γυμνάσιο. Έχει πάλι το θέμα σωστά νομίζω. Πάντως, γιατί, αν δεν έχουμε γιατί κάτι πρέπει... καλύτερο όριμο, όχι, εντάξει, ας μείνουμε σε αυτό. Ναι, 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 να σας πω όμως κάτι. Αλλά μεταξύ των τυφλών ο μονόθαλμος δεν πάει. Τώρα η κατάσταση αυτή με τα θέματα έτοιμα, με την παπαγαλία, με αυτά δεν είναι το σωστό. Πρέπει να είναι σωστές εξετάσεις αυστηρές, να βγεις από εκεί και να είσαι το πασαπόρτι για το πανεπιστήμιο, αλλά το πανεπιστήμιο θα κρίνει και από άλλα πράγματα αν είσαι κατάλληλος για αυτό. Τώρα. Δηλαδή δεν είναι ότι εσύ λες το πήρα, τελείωσε, πάω στο πανεπιστήμιο, καθάρισα. Πρέπει και το πανεπιστήμιο να σε κρίνει κατάλληλο. Και μετά αυτό που είπες πριν, το πανεπιστήμιο σε έβαλε μέσα. Θα σε βγάλει. Σε πόσα εξάμεινα πρέπει να μείνεις και να μην περάσεις. Άμα δεν τα περάσεις. Αλλά εδώ υπάρχουν δύο είδη ξένων πανεπιστημίων. Υπάρχει το γερμανικό με το έλο που μπαίνουν περισσότεροι και βγαίνουν πολύ γρήγορα. Υπάρχει και το αμερικάνικο που αν μπει σχεδόν ποτέ. Ναι, αλλά πάντως. Σχεδόν πάντα. Ναι, αλλά δεν κάνεις τρία χρόνια ένα έτος. Όχι, δεν κάνεις τρία χρόνια. Αυτό. Τρία χρόνια δεν είναι. Βλέπετε όμως ότι. Είδατε ότι συμφωνούμε πιο εύκολα εδώ παρά στην. Έχει σημασία όμως, κύριε Παπαδημητρίου, να γίνεται μια παραγωγική συζήτηση που έχει έναν παρανομαστή. Μάλλον έχει έναν κοινό παρανομαστή. Αντιμετωπίζουμε την παιδεία ως μια κοινωνική και παιδευτική διαδικασία και όχι ως εμπόρευμα. Γιατί αυτές τις ανησυχίες και αυτές τις προτάσεις να τις συζητήσουμε. Δεν είναι τα κερδοσκοπικά πανεπιστήμια στο τραπέζι. Εδώ θέλω, γιατί κάποια ήδη στιγμή. Έχεις φύγει μακριά. Μπράβο. Από το εμπόρευμα. Για μένα, πείτε με καχύποπτο, κακοπροαίρετο, δεν θα με χαρακτήριζα, αλλά το δέχομαι ως κατηγορία, αν θέλετε να μου το απευθύνετε. Είναι κατηγορία να είσαι βλέπω στο επόμενο τόνο που έλεγε παλιά το 141, να υιοθετούμε τη λογική των φοιτητικών δανείων που σήμερα αντιμετωπίζει η Αμερική του Biden, να έρχονται σαν ένα ενδιάμεσο εμπορικό εργαλείο για τις αγαπημένες τράπεζες, τώρα θα πολιτικολογήσω, του κυρίου Μητσοτάκη. Βάζετε ένα μεγάλο θέμα στο θέμα των πολλές δανείων. Πολλές οικογένειες, ίσως ο κύριος Γερουλάνος το ξέρει και... Και είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι ένας τρόμος μου. Ότι είναι και δάνεια τα οποία η Αμερική, η πρωτεύουσα του καπιταλισμού, χαρίζει αυτή τη στιγμή. Ναι, τώρα τα χαρίζει τα δάνεια. Τα χαρίζει διότι δεν θέλει να έχει 20 άριδες. Ναι, 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 που να είναι χρεωμένοι και... Έτσι, το βλέπω, είναι πολύ πιο χρήσιμο. Το βλέπω να έρχεται, θυμάστε το 2008 που μας πέρανε και μας λέγανε καρτούλες θέλετε. Ναι. Αυτός ο υπερδανισμός. Ναι, αλλά... Τώρα να αρχίσουν φοιτητοί ή παιδιά έχετε που θέλουν φοιτητικά δάνεια. Δεν ξέρω. Η αγαπημένη μου πρώτη εξαδέρφη είναι παντρεμένη, σπουδάζει, διδάσκει ίδια στην Αμερική, στο New York University, 25 χρόνια. Ο σύζυγός της είναι και ήταν 25 χρόνια διδάσκει εκεί στο New York University. Λοιπόν, ο σύζυγός της ήταν και μάλιστα Dean στο Princeton, είναι 25-26 χρόνια και αυτό στο Princeton. Μια μέρα μου λέει, είναι αριστερός, πολύ αριστερός. Πιο αριστερός από εσάς. Σαν κατηγορία το είπες. Η Αμερικάνη αριστερή είναι πιο αριστερή από εσάς. Καλά εσύ. Λοιπόν, καλά, τώρα ο κύριος δεν το λέει και αριστερό. Λοιπόν, okay. Σε αυτή την εκπομπή έχω δηλώσει ότι είναι πολύ μεγάλη ιστορία να πεις ότι είμαι αριστερό. Στο κάμπους, ναι, αυτό το πανέμορφο κάμπους. Πολύ είναι μεγάλη Κυριακή ιστορία. Πρωί. Πάμε να πάρουμε μπραντς με τους άλλους φοιτητές. Ερχόντουσαν φοιτητές, τον χαιρετούσαν με σεβασμό. Δεν θα πω τώρα για να πιάσουμε αυτή την κουβέντα, ότι κάνα και μια μικρή υπόκληση. Αλλά είχαν ένα σεβασμό στο πρόσωπό του. Του λέω, τι θέλεις εσύ, Εδουάρδε, να πιάσεις αυτό το πανεπιστήμιο. Μου λέει, θέλω οι υποτροφίες μας να είναι περισσότερες από εκείνους που πληρώνουν. Αυτό που είπαμε πριν, τα δάνεια. Άλιστα. Αυτή είναι η φιλοδοξία τους. Το έχουν πιάσει έκτοτε. Λοιπόν, με το θα πάμε σε ένα... Για ξένους φοιτητές. Κύριε Υπουργέ. Βέβαια, για όλους. Την ανησυχία μου δεν φυσικάζει το παράδειγμα. Είναι πολύ ενδιαφέρον. Κύριε Γιαννούλη. Είναι μια διάσταση στην ανησυχία. Θα πάμε σε ένα... Και θέλω να σας πω ότι εμείς τους δασκάλους μας, φαντάζομαι και εσείς, όσο απέχουμε ηλικιακά, τους σεβόμαστε ειλικρινά. Μάλιστα. Θα πάμε τώρα... πολλά στους δασκάλους μας. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και δάσκαλοι που δεν είναι, εντάξει. Αλλά να μην σέβομαι το δάσκαλό μου δεν παίρναγε με τίποτα. Καλά, όχι, υπήρχαν και δάσκαλοι που γνωρίσαν που δεν ήταν. Εντάξει, τώρα μην τα αγιοποιείτε και όλα, εντάξει τώρα. Εντάξει. Αλλά αυτό που έχει ζήσει. Υπήρχαν και σκαθάρια τώρα. Αυτό που έχει ζήσει. Κύριε Χατζή. Εντάξει, κύριε Μπάμπη. Αυτό που έχει ζήσει ο Γιώργος Αλέξανδρος Μαγκάκης όταν απολύθηκε από τη δικτατορία από το Πανεπιστήμιο, πιστεύω ότι είναι η ύψιστη στιγμή. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και γυρίζω με τα αγροτικά.
Θα ξεκινήσω όχι το δίσκο που είχε βγει τότε, τα αγροτικά. Ξέρετε ότι τον απαγόρευσε ένα από τα social media το δίσκο να ανέβουν τα τραγούδια. Μπακαλάκου. Ναι, υπό τα αγροτικά. Το θυμάστε εσείς, γιατί... Όχι, δεν πουλάμε. Ναι, ναι, ναι. Ο κύριος Κακλαμάνης είναι πολύ παλιός, δεν είναι. Ναι. Και μετά θα μας πείτε εσείς για την κυβέρνησή σας και τα αγροτικά που έχει γίνει, γιατί έφτασε ακόμα στο χτένι με αυτή την ιστορία. Έχετε αλλάξει 4 υπουργούς αγροτικής πολιτικής. Έχει κάνει βέβαια ένα λάθος στρατηγικής. Αλφα Αθήνας, Αλφα Θεσσαλονίκης. Τι σημασία έχει. Αλφα Αθήνα. Αγρότης. Ναι, ναι, αλλά όταν πάτε στη Βουλή, κύριε... Προβοκάτορας. Κύριε, ναι, κύριε, να σας πω, και όταν πάτε στη Βουλή, το χεράκι σας το σηκώνετε όμως. Για ποιο πράγμα? Για τους νόμους που ψηφίζετε. Είτε το ένα κόμμα. Δεν το σηκώνω. Τι κάνεις, επισύριζα με το σηκώνω το χέρι σας. Σιγά. Δεν σας είπα να διαφωνήσετε και πουθενά. Έχω στη ζωή μου ένα προνόμιο. Καλά, με την πολιτική να έχω μια εσωτερική συγκρουσιακή σχέση για να μην βρεθεί κανένας να μιλήσει για το χεράκι μου. Πάμε διάλειμμα, πάμε διάλειμμα, γιατί θα μπλέξουμε στη συζήτηση αυτή. Είπατε, για Πολύ. Τη ζωή, μόνο για, μόνο για το πανεπιστήμιο. Ναι. Λέγαμε για τα ξένα πανεπιστήμια πόσο μπορεί να πληρώνει δίδακτρα. Το κουβεντιάζαμε και στην Αγγλία. Έχουν εφαρμοστεί τα δίδακτρα και παντού τώρα πληρώνουν. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο και στο αγροτικό θέμα. Αυτό θα το ξανασυζητήσουμε το ζήτημα, γιατί τώρα είναι φρέσκο και ξεκίνησε. Κάναμε μια πρώτη προσέγγιση. Νομίζω και με αυτά που είπατε εσείς, κύριε Γιαννούλη, και με τους προβληματισμούς τους δικούς σας, του Μπάμπη και τους δικούς σας. Είμαι βέβαιος ότι προκαλούμε μία συζήτηση και μία απάντηση από το Υπουργείο. Και θα την έχουμε, πιστεύω, αύριο. Μακάρι να την έχουμε έγκαιρα για να μην υπάρχουν παραξηγήσεις. Έχουμε να ανοίξει με ειλικρίνεια. Γιατί προβάλλοντας το μέλλον αυτών των αποφάσεων, διακυβεύονται πολύ σημαντικά πράγματα. Λοιπόν, πάμε τώρα στο αγροτικό να δούμε το βίντεο, παρακαλώ, για να μπούμε στο κλίμα. Γιατί, κύριε Πρόεδρε, με τους αγρότες έχετε μεγάλο θέμα. Έχετε τρία μεγάλα μέτωπα. Το ένα το μέτωπο της παιδείας, το δεύτερο το αγροτικό της παιδείας και τα ομόφυλα ζευγάρια. Έχετε τρία μέτωπα ανοιχτά. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρατε, αλλά τα καταφέρατε. Εν πάση περιπτώσει, να έχετε τρία μέτωπα ανοιχτά. Υπάρχει μία, και το θυμάστε από παλιά, η κυβέρνηση βάλτε από την αρχή όλα. Μην αφήνεις τίποτα για το τέλος. Είναι όπως οι προσφορές στα σούπερ μάρκετ. Τρία σε ένα. Μάλιστα, τρία σε ένα. Α, μάλιστα, ωραία. Πάμε, να δούμε το βίντεο. Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης κλείνουν την εθνική οδό στο ύψος των Μαλγάρων. Είναι η δημία το μεσημέρι και στα μπλόκα της κεντρικής Μακεδονίας έχει δοθεί το σήμα των ταυτόχρονων αποκλεισμών δρόμων. Ο πρώτος αποκλεισμός της εθνικής οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης έγινε σήμερα το μεσημέρι από αγρότες των Κιμήνων, των Μαλγάρων και της Χαλάστρας. Στη μία το μεσημέρι έκλεισαν ταυτόχρονα την εθνική οδό οι αγρότες από τα μπλόκα σε Μάλγαρα, Δερβαίνη, Στριμονικό, Σερών, Χαλκιδόνα και Κουλούρα Ημαθίας. Οι πρώτοι που υλοποίησαν τη συλλογική απόφαση της Τρίτης. Βλέπετε ότι είμαστε εδώ πέρα κάτω από το Διεθνή και από την πρώτη μέρα έχουμε απέναντί μας δύο κλούβες τορμάτ που προσπάθησαν να μας αποτρέψουν να έρθουμε έστω και εδώ πέρα. Εάν αυτό δεν είναι ειρηνικό, τι είναι? Την ίδια ώρα στην Ιγουμενίτσα οι αγρότες της Εσπρωτείας έσπαγαν τον αστυνομικό κλειό και απέκλειαν τα δύο ρεύματα της Εγνατίας Οδού. Μετά το δύο ώρο αποκλεισμό οι αγρότες πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία και κατέληξαν στο λιμάνι της Ιγουμενίτσας. Οι πρώτες ταυτόχρονες αγροτικές αντιδράσεις ήρθαν λίγες ώρες μετά τη δήλωση του Πρωθυπουργού με την οποία καλούσε τους αγρότες σε διάλογο. Είμαστε πάντα ανοιχτοί στο διάλογο, αλλά να το ξαναπώ, ανοιχτός διάλογος με ανοιχτούς δρόμους. Κανείς δεν μπορεί να εκβιάζει το κοινωνικό σύνολο, όσο δίκιο και αν είναι το αίτημά του, και να διαταράσει την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου. Η απάντηση από τα αγροτικά μπλόκα ήρθε άμεσα. Ότι θα πάμε σε ένα διάλογο με την κυβέρνηση εφόσον έχει την πολιτική βούληση να δώσει λύσεις και να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας ή μέρος των αιτημάτων μας και να διαπραγματευτούμε. Δεν θέλουμε ανοιχτό διάλογο. Θέλουμε λύσεις στα προβλήματα που του θέσαμε χθες. Νομίζω η απάντησή μας ήταν ξεκάθαρη. Θέλουμε απαντήσεις, λύσεις στα προβλήματά μας. Στο διάλογο η δουλειά μας δεν είναι να κάνουμε διάλογο. Η δουλειά μας είναι να παράγουμε και δεν μας το επιτρέπουν. Δεν πήρουμε κανένα ακόμα. Πάμε και άμεσα στην εξετάσταση. Δεν θα βελτιώσει, δεν θα βοηθήσει.
Σε συνέλευση των αγροτών στον μπλόκο του νέου μοναστηρίου του Δομοκού βρέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Λευτέρης Αυγεννάκης, καλώντας σε άμεση συνάντηση στην Αθήνα. Θα το επαναλάβω για άλλη μια φορά την πρόσκληση να οριστεί αντιπροσωπεία από το Πανελλαδικό Συντηρητικό των Μπλόκων και να κανονίσουμε άμεσα συνάντηση. Το πρόγραμμα θα τηρηθεί μέχρι και την Παρασκευή. Εάν και εφόσον μετά υπάρχει το σήμα ότι θα γίνει η συνάντηση, θα είμαστε σε αναμονή. Οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμούς δρόμων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Το πρωί έκλεισαν στην Εθνική Οδό στο ύψος της Ανθίλης. Μάλιστα είχαν στον πλευρό τους τον Μητροπολίτη Φθιώτιδας και τον Δήμαρχο της Λαμίας. Την μέρα που εθρονίστηκα, δεσμεύτηκα ότι θα είμαι παντού και κυρίως όπου με καλούν τα παιδιά μου. Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με έναν δίκαιο αγώνα. Στις 2 το μεσημέρι κατευθύνθηκαν στη Σκάλα Ταλάντης όπου πραγματοποίησαν νέο 2ωρο αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου. Πρέπει να σκύψει και η κυβέρνηση να δώσει λύσεις γιατί ο αγρότης στο τέλος δεν θα μπορεί να καλλιεργήσει. Στις 3 το μεσημέρι έκλεισε η Εθνική Οδός στον κόμβο του Αλμυρού Βόλου. Εδώ το σημείο που βρισκόμαστε, η Ελλάδα κόβεται στα δύο, να ζητήσουμε συγγνώμη στους συμπολίτες μας. Συγγνώμη για την ολιγόλεπτη αυτή καθυστέρηση, αλλά συνάμα θέλουμε και την συμπαράστασή τους. Στις 5 το απόγευμα έκλεισαν τα μπλόκα της Θεσσαλίας, Πλατήκαμπος, Καρδίτσα και Στεφανοβίκιο. Στον Πλατήκαμπο οι αγρότες άδειασαν στο οδόστρωμα Δεμάτια Άχυρου και τους έβαλαν φωτιά. Με τους αγρότες να εμφανίζονται διατεθειμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα και να κλιμακώσουν, μέχρι και το συλλαλητήριο στην Αθήνα με τα τρακτέρ, νέα πειρά σε βάρος της κυβέρνησης εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν θέλει ούτε ανοιχτούς δρόμους, ούτε ανοιχτό διάλογο. Τολμά να αποκαλεί εκβιαστές τους αγρότες, ενώ κατά την προσφυλή του τακτική είναι αυτός που τους εκβιάζει και τους συκοφαντεί ότι αποζητούν προνομιακή μεταχείριση. Ασχολήθηκε η κυβέρνηση με το κόστος παραγωγής των αγροτών τα τελευταία 3 χρόνια, με τα λοιπάσματα, τα φυτοφάρμακα, τα αναλώσιμα. Την 5η, ο γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δημήτρης Κουτσούμπας θα πραγματοποιήσει περιοδεία στα αγροτικά μπλόκα σε Βιωτία, Φθιώτιδα, Μαγνησία, Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα. Λοιπόν, κύριε Καγλαμάνη, τα είδατε, ακούτε τους αγρότες. Εδώ έχω, καλά και τα αιτήματα τα ξέρουμε, έχουμε τη λίστα. Έχουμε και αυτά που μπόρεσε να καταφέρει η Ελλάδα από τον ΚΑΠ. Και υπάρχει το χρονικό των διαπραγματεύσεων, αλλά θέλω να ακούσω εσάς. Τώρα βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι με αυτή την ιστορία και αφορά εμάς όλους αυτό, γιατί τα προϊόντα, αν είναι ακριβά, εμείς τα πληρώνουμε στο ράφι. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Κάπως πρέπει να βρεθεί μια λύση για το κόστος παραγωγής. Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι το αγροτικό πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό. Και είναι πανευρωπαϊκό διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως η γραφειοκρατία των Βρυξελών επήρε μία απόφαση ότι δεν τη συμφέρει να ενισχύσει τον πρωτογενή ευρωπαϊκό τομέα. Τη συμφέρει να παίρνει λεμόνια από τη Χιλή, τη συμφέρει να παίρνει πατάτες από την Αίγυπτο, τη συμφέρει να παίρνει σιτηρά από την Ουκρανία. Εξού και η φιλοσοφία της νέας ΚΑΠ. Βεβαίως η ίδια γραφειοκρατία, έντρομη από τις κινητοποιήσεις και κυρίως όσοι παρακολουθούμε και ξένο τύπο και εδώ όλοι σας το κάνετε, ξεκινώντας από τον κύριο Παπαδημητρίου που το κάνει επί χρόνια. Γιατί ήταν έντρομη, διότι τι είδαν. Πού έχει τεράστια αύξηση η ακροδεξιά εν ώψη ευρωεκλογών στην Ευρώπη, στις αγροτικές περιοχές, και για άλλο λόγο, λόγο μεταναστευτικό, στις εργατοπόλεις. Η Λεπέν στη Γαλλία σαρώνει στην περιφέρεια και στη Μασαλία που είναι εργατούπολης. Έτσι κάνει πίσω σε ένα κομμάτι που είναι έτοιμα... Πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη, κύριε Πρόεδρε. Στο 4% έτσι, της αγρανάπαυσης. Κάνει όμως πίσω και σε ό,τι αφορά τα φυτοφάρμακα, που εγώ που στέκομαι κριτικά απέναντι στην Ευρώπη, είναι γνωστό ότι είμαι ευρωσκεπτικιστής. Αυτό δεν το δέχομαι, γιατί το φυτοφάρμακο στο οποίο έκανε πίσω, στην ουσία είναι εις βάρος της υγείας μας. Αλλά λόγω του τρόμου που σας είπα, έκανε πίσω και σε αυτό. Έρχομαι τώρα λοιπόν στα καθημάς. Δεν πήρε τυχαίως η Νέα Δημοκρατία στις τελευταίες εθνικές εκλογές 48% στους αγρότες. Επήρε 48% γιατί επί 4 χρόνια ακολούθησε μία αγροτική πολιτική που ήταν υπέρ των αγροτών. Και όλοι ξέρουμε ποια μέτρα πήραμε. Έρχομαι στο τώρα. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πήγε στα μπλόκα.
Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, αδειάζοντας εμέσως τον Υπουργό του, είπε «έχετε δίκιο σε αρκετά πράγματα» και εξαγγείλαμε ένα πακέτο μέτρων, αν θυμάμαι καλά ή αν τα υπελόγισα σωστά, γύρω στα 240 εκατομμύρια. Οι αγρότες λένε ότι αυτά δεν φτάνουν. Ωραία, ενδεχομένως και σε ένα, δύο, τρία θέματα που τα ακούω να τα λένε, γιατί εγώ είμαι βουλευτής σε αστική περιοχή, βέβαια έτσι για να ευθυμίσει και λίγο η ατμόσφαιρα. Εσείς είστε όλοι νέοι, ο Μπάμπης τότε ασχολείται μόνο με τη δημοσιογραφία και εσύ, αλλά θα το θυμάστε, που βουλευτής της Αλφα Αθήνας του κόμματός μου, πάνω σε τρακτέρ, σε μπλόκο στη Λάρισα. Ναι. Καλή του ώρα. Εκδρομή, εκδρομή. Ναι, εκδρομή να πούμε. Έτσι. Ναι. Το λέω επειδή είδα τώρα και τον Μητροπολίτη στα μπλόκα, γι' αυτό το είπα. Κλείνω την παρένθεση. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να κάνουμε συζήτηση με τους αγρότες. Επειδή εγώ, κύριε Χατζή, και όταν το κόμμα μου ήταν στην αντιπολίτευση, πάντοτε είχα τη θέση για ανοιχτά πανεπιστήμια και για ανοιχτούς δρόμους. Λέω και τώρα να το προσέξουν αυτό οι αγρότες, γιατί μέχρι στιγμής έχουν τη συμπάθεια και της κοινωνίας. Γιατί έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό που είπατε, ότι αν δεν καλλιεργήσει ο αγρότης δεν θα φάμε. Δεν θα φάμε και θα οι τιμές. Αλλά θα είναι... εάν κλείσουν τους δρόμους, κακώς πιστεύουν ότι θα πιεστεί η κυβέρνηση. Η κοινωνία θα πιεστεί και θα χάσουν το ηθικό πλεονέκτημα. Τώρα, το αν μπορεί δημοσιονομικά ο προϋπολογισμός να δώσει κάτι παραπάνω, δεν γνωρίζω, κύριε Χατζή, για να σας απαντήσω. Ενδεχομένως από το αποθεματικό που κάθε κυβέρνηση έχει να μπορεί. Αυτά όμως μπορούμε να τα δούμε με συζήτηση και όπου μπορούμε να βοηθήσουμε παραπάνω να βοηθήσουμε. Να πάρω το νήμα από αυτό που είπε ο κύριος Πρόεδρος, να πάω σε εσάς και μετά θα έρθω στην αξιωματική αντιπολίτευση. Έχουν μια πρόσκληση να πάνε να συζητήσουν στο Μέγαρο Μαξίμου, το είπε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σήμερα συνομιλούσα με έναν συνδικαλιστή αγρότη στο ραδιόφωνο, στο Talk Radio. Και του λέω: θα πάτε, μου λέει, όχι, να εξαγγείλει πρώτα τα μέτρα και μετά να πάμε. Του λέω: δεν είναι καλή η σειρά αυτή. Η σειρά είναι πριν εξαγγείλει τα μέτρα να πάτε να συζητήσετε, να πιέσετε και εμείς να πιέσουμε βεβαίως, γιατί μας ενδιαφέρει. Σαν πολίτες, μας ενδιαφέρει και προσωπικά σαν πολίτες, δηλαδή να λυθούν αυτά τα θέματα με τους αγρότες, αυτό που είπα νωρίτερα, κύριε Πρόεδρε, και να πάτε πρώτα να το διαπραγματευτείτε. Και αν αυτά που θα εξαγγείλει δεν είναι στα πλαίσια που θέλετε, κάνετε ό,τι νομίζετε. Όχι, λέει να κάνει τις εξαγγελίες πρώτα. Νομίζω είναι λίγο ανάποδο αυτό. Δεν ξέρω πώς το προσλαμβάνετε εσείς. Πρέπει να γίνει διάλογος, έτσι, για να εξηγούμεθα. Η αίσθηση δική μου είναι ότι οι αγρότες σκληρώνουν τη στάση τους για τον εξής λόγο. Και θα ξεκινήσω με ένα εφημισμό, αν θέλετε. Έχετε ακούσει τον όρο ποτέ αγροτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη? Ποτέ. Μέτρα έχουμε ακούσει. Αγροτική πολιτική δεν υπάρχει όμως. Και δεν υπάρχει για ένα πολύ απλό λόγο. Ο κύριος Μητσοτάκης υπολογίζει ότι... Τα μέτρα, κύριε Γερουλάνο, που έγιναν τα 4 χρόνια... Δεν είναι αγροτική πολιτική και θα εξηγήσω τι... Και θα εξηγήσω τι είναι αγροτική πολιτική. 3% είναι το ποσοστό της οικονομίας που είναι στην αγροτική παραγωγή. Πλην όμως, περίπου 10% του ελληνικού πληθυσμού είναι ή αγρότες ή συμπληρώνουν το εισόδημά τους από κάποιο αγρότημα το οποίο έχουν. Άρα τους απασχολεί. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης κοιτάει την οικονομία χωρίς να κοιτάει την κοινωνία είναι το πρώτο πρόβλημα το οποίο έχετε να αντιμετωπίσετε σήμερα. Το δεύτερο είναι ότι τα μέτρα είναι πάντα... πολύ λίγα, πολύ αργά. Τι εννοώ, ένα ερώτημα, ένα λεπτό. Είπατε, κοιτάει την κοινωνία για να είμαστε ξεκάθαροι προς όλες τις κατευθύνσεις. Στη διαπραγμάτευση που έγινε για τη νέα ΚΑΠ, για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, κατάφερε η Ελλάδα και διατήρησε τα 19,3 δισεκατομμύρια όταν άλλες χώρες. Παρά τη μείωση τη νέα ΚΑΠ. 15% ή 30%. Και θέλω να πω, αυτό δεν θεωρείται ότι είναι... Παρακαλώ, θα απαντήσετε. Πώς τα διένει. Παρακαλώ, θα απαντήσετε όταν έρθει η ώρα. Αυτό δεν είναι σημαντικό, ας πούμε? Πρώτον... Δεν κοιτάει την κοινωνία με βάση αυτό και άλλα μπορώ να σας πω. Όχι, θα εξηγήσω ακριβώς τι θα σήμαινε αγροτική πολιτική για μας. Καταρχήν, δεν μπορείς να έχεις έναν αγρότη να ελπίζεις ότι θα επιβιώσει ο αγρότης όταν το κόστος του είναι απαγορευτικό. Το κόστος παραγωγής εννοείται. Το κόστος παραγωγής. Το κόστος, για παράδειγμα, της ενέργειας που έχουν αυτή τη στιγμή οι Έλληνες αγρότες είναι τεράστιο, ενώ θα μπορούσε άνετα αυτό το κόστος να έχει μειωθεί πάρα πολύ, αν σε συνεταιρισμούς έδινες ένα ελάχιστο ποσοστό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Ελάχιστο ποσοστό. Δεν θα προσβαλόταν κανένας μεγάλος επιχειρηματίας. Η κυβέρνηση αποφάσισε να τα δώσει όλα σε μεγάλους επιχειρηματίες. Ούτε αυτό συμφωνεί. Με συγχωρείτε, εδώ έχετε ένα λάθος. Αν μου το επιτρέψετε να το πω. Βεβαίως. Εγώ σε συνομιλίες που κάνω καθημερινά με τους ανθρώπους αυτούς, σου λέει, μας λένε για τα πάνελ αυτά, ας πούμε, ή άλλες μορφές. Αυτά είναι μακροπρόθεσμα. Και τι σου λέει ο αγρότης. Εγώ δεν θέλω να μου δώσει ελεημοσύνη να πα και μια επιστροφή φόρου για τα καύσιμα. Προσέχτε όμως τι λέει, να δείτε ότι είναι δίκαιοι οι αγρότες. Τι λέει. Ακούστε εδώ και σχολιάστε. Με παρεξηγείτε, γιατί καταρχήν να εξηγήσω. Εντάξει, μπορεί να. Ναι, γιατί λέει ο αγρότης, εγώ δικαιούμαι πετρέλαιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, όχι για να φορτώσω κανένα αυτοκίνητο από βόλτα, αλλά εγώ έχω τόσα στρέμματα. Αυτή την παραγωγή δικαιούμαι 100 λίτρα. Yeah. Αυτά θα πάρω. Δεν θα πάρω παραπάνω. Να εξηγήσω. Είναι δίκαιο αυτό που ζητάνε, δεν είναι άδικο δηλαδή. Όταν μιλάμε για ενεργειακές κοινότητες, δεν μιλάμε να φτιάχνεις ένα πάνελ, να το βάζεις μέσα στο δίκτυο και από το δίκτυο να τραβάς ενέργεια. Όχι, μιλάμε όχι. Για κάτι το οποίο είναι άμεσο. Δηλαδή, αύριο βάζεις το πάνελ, αύριο μειώνεται η ενέργειά σου όσο εσύ θέλεις, ανάλογα με την απόσβεση που θες να κάνεις. Σου λένε ότι είναι μακροπρόθεσμο αυτή. Δεν το... Δεν είναι καθόλου μακροπρόθεσμο, είναι άμεσο. Ήδη δύο μέτρα είναι σε αυτή την κατεύθυνση από αυτά που είπε. Τώρα. Ναι. Αρχίζουμε και τα συζητάμε τώρα. Αυτό θα μπορούσε να μην φτάσουμε εκεί που έπρεπε. Κάλιο αργά, και, όχι μόνο αυτό, και όχι μόνο αυτό. Πληρώνουμε τόσο καιρό επιδόματα ενέργεια στου αγρότε, ενώ με αυτό θα μπορούσε να τα γλιτώσει. 168 εκατομμύρια. Των Ελλήνων φορολογουμένων. 168 εκατομμύρια επέστρεψε. Ναι. Αυτή την ώρα, δύο χρόνια. Έξι ελληνικά προϊόντα τη αγροτική μα γη έχουν βρει τα καλύτερα ράφια και τα καλύτερα εστιατόρια του κόσμου. Έτσι έχουμε το λάδι, τι ελιέ. Το γιαούρτι, τη φέτα. Και άλλα πράγματα, ναι. Τα ψάρια και τα κρασιά. Αυτά είναι τα βασικά προϊόντα που έχουν καταφέρει να διεισδύσουν. Υπάρχει και ο κρόκος, ας πούμε, που είναι ένα πολύ ιδιαίτερο. Ναι, αλλά εδώ μιλάμε για προϊόντα τα οποία κάνουν διαφορά σε μεγάλους πληθυσμούς στη χώρα. Αυτά τα προϊόντα, το να βάλεις άλλα 5 προϊόντα, άλλα 10 προϊόντα σε αυτά τα ράφια και τα εστιατόρια πλέον είναι εύκολο. Παλιά, που πάλευε μόνο το λάδι, δεν ήταν εύκολο. Σήμερα πια μπορείς να κάνεις προώθηση των ελληνικών προϊόντων πολύ καλύτερη και να πιάσουν οι αγρότες καλύτερες τιμές. Για παράδειγμα, έχουμε απαξιώσει εντελώς το ελληνικό βαμβάκι, που είναι ένα από τα καλύτερα βαμβάκια στον κόσμο. Αυτού του είδους οι πολιτικές. Απαξιώσαμε όμως. Δεν έρχονται. Γιατί το Πασόκ, δεν έρχονται, το Πασόκ με την πολιτική που έκανε στο βαμβάκι. Το 1980 και τα λοιπά. Τελικά το βαμβάκι γινόταν χειρότερο. Είτε ότι, και πήρε το Αιγυπτιακό ξανά ρεβάνς. Ό,τι θέλετε. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική. Μισό λεπτό για το κύριε Γερουλάνο. Για το ράφι που λέτε και για τα προϊόντα. Ακούστε και οι τρεις, επειδή είστε βουλευτές στην Ελληνική Βουλή, ένα περιστατικό, πραγματικό, δεν θα πω το όνομα του ανθρώπου, ιδιαίτερος μπορώ να σας το πω για να ξέρετε. Είναι συμμαθητής μου, ο άνθρωπος έχει μια εταιρεία όπου παράγει ένα προϊόν υψηλής ποιότητος που έχει σχέση με τη θάλασσα. Μου λέει θα πάω στη Βαρκελόνη στην έκθεση. Όλες οι εταιρείες που πάνε από όλη την Ευρώπη δεν πληρώνουν μία. Άμπρο. Εγώ πληρώνω 1.700 το τετραγωνικό. Η κυβέρνηση ούτε ξέρει να με βοηθήσει, ούτε ενδιαφέρθηκε, απευθύνθηκα, τηλέφωνα. Καταλάβατε, είναι αυτά κύριε Πρόεδρε, τα οποία είναι μαστίγωμα ας πούμε, καταλαβαίνετε. Ο άλλος πάει τώρα εκεί, έχει κάνει μία δουλειά, πολύ επιτυχημένη. Έτσι, γιατί είναι ψέματα αυτό, κύριε Γερουλάνο. Όχι, είναι απόλυτα σωστό. Δηλαδή, αυτό που λέω ότι αυτό είναι αγροτικό. Πώς μπορείς να βοηθήσεις ουσιαστικά. Αυτό, επειδή το λέει τώρα ο κύριος Υπουργός, γι' αυτό το λέω. Ότι αυτό που λέει. Δεν ξέρω, ειλικρινά. Αλλά εγώ σας λέω κάτι, κύριε Γερουλάνο, προς επίρρωση. Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γερουλάνο, προς επίρρωση είναι αυτό που λέτε. Γιατί θέλω να το ακούσει ο κυβερνητικός βουλευτής. Έτσι, γιατί αυτό έχει σημασία και η κυβέρνηση. Μη μου λέει βοηθάω, τι βοηθά. Σου λέω ένα παράδειγμα. Πάει στην έκθεση που είναι μια εταιρεία, μα σα πω μετά, θα καταλάβετε, είναι λαμπρή εταιρεία. Και έχει κάνει απίστευτη δουλειά οι άνθρωποι αυτοί. Με ίδια κεφάλαια. Και έχουν, ας πούμε, αυτό το παράπονο. Και δεν τους το ικανοποιεί κανένας. Συγγνώμη που το λέω, κύριε Πρόεδρε. Υποθέτω διαχρονικά δεν τους το ικανοποιεί κανείς. Ναι, διαχρονικά. Ναι. Έτσι, δεν σας, αυτό δεν σας δικαιολογεί. Όχι. Απλά το γιατί υποτίθεται σας ψηφίσανε για καλύτερα. Συμφωνώ. Δεν σας ψηφίσατε να κάνετε τα διαχρονικά. Συμφωνώ πολύ. Εντάξει, έτσι δεν είναι. Για να είμαστε εξηγημένοι. Ορίστε, συνεχίστε για να πάω στον κύριο. Είσαι ολοκληρώσατε. Ελάτε κύριε Γιαννουλή. Εάν προσπαθήσουμε να καταδευτούμε στο παρελθόν και βρούμε ένα βίντεο μιας ανάλογης συζήτησης σε μια κινητοποίηση πριν από 10 ή 15 χρόνια, σας βεβαιώ ότι περίπου το περίγραμμα της συζήτησης θα είναι το ίδιο. Γιατί θα συμφωνήσω με τον κύριο Γερουλάνο, αγροτική πολιτική με προβολή στο χρόνο της εξελίξης και ενσωματωμένη στη γειτονιά και στην οικονομική κοινότητα που ανήκουμε, δεν υπήρξε τα τελευταία 20 χρόνια με σταθερότητα και αποτελεσματικότητα. Αυτό μας φέρνει συνέχεια
σε περιπτωσιολογία και καταστάσεις που τώρα υπάρχουν, είναι υπαρκτές λόγω της ενεργειακής κρίσης, των διενέξεων κτλ. Αλλά θέλω να πω και κάτι αντιδημοφιλές. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τους αγρότες ως μια εύκολα χειραγωγούμενη εκλογική δεξαμενή και παραμονές των εκλογών λόγω της αδυναμίας, λόγω της ιδιαιτερότητας, λόγω πολλών συνθήκων να επιχειρούμε να τους εξαπατήσουμε και να πετυχαίνει αυτό. Και όταν έρχονται στους δρόμους, όταν ανοίγει το καπάκι της χύτρας, ξαφνικά να λέμε είμαστε υπέρ των ανοιχτών δρόμων. Οι δρόμοι κλείνουν όταν κάποιοι άνθρωποι εξαπατούνται. Και αν θέλετε από όλη αυτή τη συζήτηση, για να μην πω σε λεπτομέρειες, θεωρώ το πιο προσβλητικό δεδομένο για την αγροτική προοπτική της χώρας μας, ως το πιο προσβλητικό δεδομένο, το ότι οφείλονται ακόμη, ας αφήσουμε την κομματική αντιπαράθεση, γύρω στα 10 εκατομμύρια στο πρόγραμμα νέων αγροτών. Είναι οι αγρότες που... Όχι, εδώ έχω να σας πω. Ναι, συνεχίστε όμως, γιατί έχω και τα χαρτιά εγώ. Γιατί 4,5 εκατομμύρια οφείλονται, μπορεί να είναι μικρό το ποσό, αλλά ο συμβολισμός έχει μεγαλύτερη διάσταση από το ποσοτικό μέγεθος. Γιατί τα προγράμματα νέων αγροτών, οι μορφωμένοι και καλλιεργημένοι αγρότες που έχουν προσανατολισμό στη βιολογική καλλιέργεια, ναι, σε νέα πρότυπα προϊόντα, σε συσκευασία, σε διαφανείς και όχι παλαιού τύπου. Μισό λεπτό, γιατί θέλω να τα διαβάζω και αυτά για να είμαστε εντάξει. Διαβάστε τα, αλλά εγώ όχι, δεν μένω στους αριθμούς. Είναι, όχι, έχουν σημασία, γιατί μιλάμε για 189 εκατομμύρια τώρα, δεν μιλάμε για 100.000. Θα τα καταβεβλημένα. Από το πυλώνα, μιλάω για την ΚΑΠ τώρα, έτσι. Από τον πυλώνα άμεσης ενισχύσης, τον πυλώνα 2 επενδύσεις, με στόχο την ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση των νέων και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού. Και με αποτέλεσμα, αυτά τα λεφτά βοήθησαν στον διπλασιασμό κονδυλίων για τους νέους αγρότες και στην αύξηση κονδυλίων για σχέδια βελτίωσης. Πολύ ωραία. Αυτό το έχουμε πάρει από την Ευρώπη. Στο απολογιστικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου ακόμη έχουν διαφωνίες μεταξύ τους ο κύριος Λιβανός με τον κύριο Αυγενάκη, ο ένας τα ρίχνει στον άλλον. Στο απολογιστικό επίσημο στατιστικό αποτύπωμα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ακόμα οφείλονται χρήματα σε προγράμματα νέων αγροτών των προηγούμενων 4 ετών. Θεωρώ προσβλητικό. Δεν θέλω να σας διαψεύσω. Το θεωρώ προσβλητικό πολιτικά, αλλά και ως αναπτυξιακή αντίληψη και στρατηγική μιας χώρας που έχει δύο βαριές οικονομικές δραστηριότητες, τον τουρισμό και την αγροτική παραγωγή. Αλλά δεν μπορώ να μην δω ή να μην συζητήσω και τις ευθύνες των αγροτών. Γιατί έβλεπα, κύριε Παπαδημητρίου, εν εξάλλου έναν αγρότη συνδικαλιστή να απευθύνεται στον κύριο Μητσοτάκη και να λέει «Εγώ είμαι το 41%». Και έρχομαι ως πολίτης και λέω «Και τι με ενδιαφέρει αυτό». Τι με ενδιαφέρει ο κ. Αυγενάκης πήγε να κάνει πολιτική παραμονές των περιφερειακών εκλογών, συνδυάζοντας και συσχετίζοντας τις αποζημιώσεις ανθρώπων που επλήγησαν. Επειδή εμείς. Μισό λεπτάκι να τελειώσω. Πρέπει να πάω σε διάλειμμα, παρακαλώ. Ναι, θα πάτε σε διάλειμμα, τα λεφτά επλήγησαν. Να πάμε, ναι. Σε ανθρώπους που επλήγησαν, πας και τους βάζεις πολιτικό δίλημα ότι αν δεν ψηφίσεις τον αγοραστό που παραπέμπεται, δεν θα πάρεις αποζημιώσεις. Αυτά είναι μια πολιτική αντίληψη μεσαίωνα. Ωραία, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Αλλά εάν εγώ δεν δω, σαν δημοσιογράφος θα μιλήσω τώρα και θα μου επιτρέψει το σχόλιο το δικό μου από αυτά που ακούω. Φαντάζομαι τις 8 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ τις έχετε διαβάσει. Ναι, τις έχω. Εάν δεν δω μπροστά ένα πενταετές πρόγραμμα για τον πρωτογενή τομέα, πενταετές, να δω τι σχεδιάζει, ποιο είναι η στρατηγική, τι ό,τι και να... Θέλω να δώσετε λίγο το email σας. Ναι, βεβαίως. Να σας το στείλω σε 10 λεπτά. Το έχω, ναι. Αλλά όμως... Εθνικό σχέδιο στρατηγικής ανάπτυξης για τις υποδομές υπήρξε... Καλά, εντάξει, κύριε... Καλά, εντάξει. Προγράμματα υπήρχαν... Όχι, ναι. Μισό λεπτάκι, κύριε... Ναι, αλλά κυβερνήσατε 4,5 χρόνια, μπορούσατε να τα κάνετε. Όταν σε αυτή τη χώρα, σε κάθε μεταρρύθμιση εφευρίσκαμε και έναν λαϊκισμό αντιδότου, δώσατε τη Μακεδονία για την υπογραφή στην Ελλάδα. Αυτό δεν ήταν μεταρρύθμιση. Ήταν μεταρρύθμιση. Πάρα πολύ. Τώρα. Δεν πρόκειται να προχωρήσουμε. Συγγνώμη, το Μακεδονία. Το περίμενε, γιατί το Μακεδονία δεν είναι μεταρρύθμιση. Με συγχωρείτε. Δεν είναι μεταρρύθμιση αυτή τη κοινωνία. Έχει μάνα μου την έγνοια. Θα κάνει Βόρεια, θα λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Κάνει καριέρα ο Τσίπρας τώρα στη Μακεδονία. Δεν θέλει ειρήνη η μητέρα σα, κύριε Χατζή. Γιατί θα είχαμε πόλεμο με του Σκοπιανού. Το να έχει έναν. Δύο ελικόπτερα του καθαρίζει. Μα τώρα μην τρελαθούμε τώρα. Σχέσεις φιλίας με τους γείτονές σου
δεν αφορά τη μητέρα σας. Να έχουμε φιλία και αγάπη με όλους. Μάλιστα. Αλλά εδώ το θέμα είναι ότι πρέπει να υπάρχουν πενταετή και δεκαετή προγράμματα τα οποία να έχουν συζητηθεί μέσα στη Βουλή και η Βουλή να μπορεί να δίνει απαντήσεις. Και κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Και εσείς δεν κυβερνήσατε, κάνατε τίποτα από αυτά που λέτε. Ωραία. Αυτό είναι η απάντηση. Γιατί ούτε αυτοί κάνουν. Μάλιστα. Γιατί κάνουν αυτοί, νομίζετε. Άρα δεν θέλετε να το πιάσουμε από το νήμα. Ότι κάποια στιγμή ξεκινάει η αφετηρία, ο αφέτης εκκινεί πλέον τη διαδικασία για μια εθνική στρατηγική αγροτική πολιτική και όχι για το πώς θα εξαπατήσουμε τους αγρότες. Κύριε, επειδή είμαι και μεγαλύτερος από εσάς και εγώ και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, πολύ μεγαλύτερος, σας πληροφορώ λοιπόν, σας λέω ότι όταν κάναμε αυτά τα ρεπορτάζ, εγώ θυμάμαι τα ρεπορτάζ που κάναμε, αν θυμάσαι, με τους αγροτικούς συνεταιρισμούς που φτιάξε ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου και πολύ σωστά. Ένα παρακαλώ, μιλάω. Μη με διακόπτετε. Με συγχωρείτε. Όχι, μη με διακόπτετε, παρακαλώ. Όχι, μη με διακόπτετε. Μη με διακόπτετε. Σας λέω λοιπόν ότι γράφαμε για τους συνεταιρισμούς. Σωστά τους είχε εμπνευστεί ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι συνέβη όμως, κύριε Γερουλάνο, μπήκανε διάφορα σκαθάρια μέσα. Και φάγανε τα λεφτά. Καταρχήν, ο Ανδρέας σωστά το είχε σκεφτεί. Τώρα και ωραία το είχε κάνει. Βεβαίως και τώρα λείπουν οι συνεταιρισμοί. Τώρα λείπουνε. Τώρα λείπουνε. Το βασικό εργαλείο σε εταιρικές βάσεις, σε αγροτικής πολιτικής. Θα πάνε καλύτερα. Το βασικό εργαλείο της ισπανικής αγροτικής πολιτικής που είναι μια πετυχημένη αγροτική πολιτική και δεν περιμένει μόνο την ΚΑΠ. Δημιουργεί δικές της συνθήκες για τα δικά της προϊόντα. Είναι συνεταιρισμοί. Οι συνεταιρισμοί. Δεν σημαίνει επειδή, ότι κάτι επειδή δεν δούλεψε στην Ελλάδα πρέπει να το καταργήσουμε. Ναι, αλλά πρέπει να το δούμε πάνω σε μια καινούργια βάση. Μορφή, ναι. Μορφή που παρεμβαίνει στην αγορά. Φυσικά και βοηθεί. Σήμερα υπάρχει ένα, όπως είπε ο Τάκης, υπάρχει υπόδειγμα στην Κεντρική Μακεδονία σε κεράσια, ακτινίδια και ροδάκινα. Συγγνώμη, έχω πάει. Υπόδειγμα. Υπάρχουν πολλές εξαιρετικές. Κύριε Πρόεδρε, τα είχε επισκεφτεί ο Καραμαλής. Έτσι κι αλλιώς είμαστε. Θυμάστε. Θα δείτε ότι εκεί δεν έχουν παράπονα οι αγρότες. Λοιπόν, όχι, τι παράπονα. Ναι. Έχω πάει, τα έχω επισκεφτεί αυτά. Κάτι. Τα ξέρω. Έχω με πάει ο ίδιος. Έχω βίντεο. Με τη συμμετοχή και εκκλησιαστικών παραγόντων είπατε δεν σκέφτουν τα ημάτια τους για τα ομόφυλα ζευγάρια. Είπατε στην αρχή ότι είσαστε βουλευτής αστικού. Κατάγομαι όμως από την Κατερίνη. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν πολλοί συνεταιρισμοί που είναι εξαιρετικής ποιότητας και όπου διαφανείς. Και όπου υπάρχουν δυνατές. Περίμενε, κύριε Αγγελική. Δεν έχουμε παράπονα αγροτών. Γιατί έχω και την εξυντάξια. Και το κόστος κατεβάζουν. Και καλή τιμή. Θα έρθω να σας ρωτήσω κάτι πολύ γρήγορα, αμέσως μετά, κύριε Γερουλάνο, για την ιχθυοκαλλιέργεια και η ιχθυοτροφία. Και γιατί. Μην γιατί... το ρωτήστε για τη διαμάχη Λιβανού Αυγενάκη. Τι τον νοιάζει. Είναι διακύβευμα της πολιτικής σας, τη διαμάχη που έχουν αυτοί οι δύο. Έχει ή η πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση. Έχει πάρα πολύ σοβαρή. Έχει μεγάλη σημασία. Τον ο κύριος Αυγενάκης απέτυχε. Τώρα τι διακουβεντιά. Δηλαδή, είναι ο δεύτερος υπουργός που έχεις βγάλει αποτυχημένο. Πρώτα τα έχεις με τον Βρούτσι. Όχι, τα έχω πάντα με τον Βρούτσι. Κατά καιρούς έχει κάποιον. Όχι. Θα κάνεις διάλειμμα ή. Με τον Βρούτσι τα έχω και με τον πώς τον λένε. Τον άλλον που τα έχω. Το Σκρέκα. Ανακάλυψε τώρα ο Σκρέκα. Πρόεδρε, ανακάλυψε τώρα ο Σκρέκα που μα κλέβα τόσα χρόνια στο βρεφικό γάλα. Με το Σκρέκα, αλλά δεν είναι έτσι σήμερα. Σταμάτα τώρα για θα σε φέρω τα τέτ με και θα έχουμε λιγούρε με το Σκρέκα. Μη μου τα λε. Γιατί όμω σου έλεγα και συνδέκω. Όχι, πάω σε διαφημίσει. Άσε με να ζήσω, ρε φίλε, να πληρωθώ κι εγώ. Μια χαρά θα ζήσει. Τι να ζήσω. Το 1987. Είναι ένα από τα σωστό, γιατί όταν δούλευε ω δημοσιογράφο. Του έκοβε. Διαφήμιση, διαφήμιση. Κόφτον, διαφήμιση, διαφήμιση. Πριν πάω στο τρίτο μεγάλο θέμα, που είναι το νομοσχέδιο που συζητείτε και θα ψηφιστεί σύντομα, μέχρι το τέλος του μήνα, αν δεν κάνω λάθος, τα ομόφυλα ζευγαρία για το γάμο. Πριν πάω σε αυτό, κύριε Γερουλάνο, θα σας παρακαλούσα με δύο λόγια. Παρακαλώ, σύντομα, να μου πείτε τι γίνεται στην Αλία, επειδή ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Στην Αλία ή στην ηχθειοκαλλιέργεια. Και τα δύο. Τα τελευταία της Αλίας δεν τα έχω παρακολουθήσει, ομολογώ, οπότε μην βασιστείτε σε αυτά που γνωρίζω εγώ. Στο θέμα της ηχθειοκαλλιέργειας υπάρχει μια αρκετά μεγάλη αναταραχή αυτόν τον καιρό μετά την απόφαση, την για μένα κακή απόφαση ουσιαστικά. Το μεγάλο μέρος της ελληνικής ηχθειοκαλλιέργειας να πάει σε μια εταιρεία. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί κακή αυτή η απόφαση κατάσταση. Πρόχειρη των τραπεζών. Ναι, για να βγάλουν το πρόβλημα από πάνω τους.
Ακριβώς. Τους πίεσε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τότε έπρεπε να γίνει, ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να γίνει μια δομική αλλαγή στην ιχθυοκαλλιέργεια. Επέλεξαν οι τράπεζες να μην το αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία που γινόταν. Και τώρα αυτά που ακούμε τουλάχιστον, γιατί εγώ τα μαθαίνω από τη δημοσιογραφία, δείχνουν τις δυσκολίες που έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Μάλιστα. Και μια και είμαστε σε εσάς, να μου πείτε, ακούω, μαθαίνω και πω, από το ρεπορτάζ. Είστε ιχθυοκαλλιεργητής. Όχι, λέμε δημοσιογράφος. Είστε δημοσιογράφος τώρα. Ήμουν. Ένα από τα ρεπορτάζ που με έκανε εντύπωση στη ζωή μου ήταν ότι προσπαθούσε στην Βόρεια Ελλάδα να πάρει πριν πολλά χρόνια άδεια ιχθυοκαλλιέργειας ένας επιχειρηματίας και μπροστά στο κύμα, μπροστά στο γυαλό στην ακτή, ανακάλυψε ότι ήταν χαρακτηρισμένος βοσκότοπος. Ω, καλά. Καλά, εντάξει, τέτοια. Τέτοια άφθονα. Τέτοια άφθονα, πολλά, πολλά. Γιατί ήταν βοσκότοπος. Έχετε τα μύδια της μισής Ευρώπης και όλης της Ελλάδας. Τι άλλο όταν ξεκίνησε η ιχθυοκαλλιέργεια. Στην Μακεδονία. Θα σας πω ένα λέγοντας. Όταν ξεκίνησε η ιχθυοκαλλιέργεια, δεν μπορούσες να βρεις χάρτη των ακτών στο Ιόνιο. Διότι τα κρατούσαν ως μυστικό για αποβάσεις. Αποβάσεις. Έπρεπε να πας να πάρεις ειδική άδεια από το ΓΕΝ και να βρεις τη... Λοιπόν, πάμε τώρα στο θέμα του νόμου των ομόφυλων ζευγαριών που θα ψηφιστεί, που θα μπει σε ψηφοφορία, δεν ξέρω τι θα γίνει. Ακούω, κύριε Γερουλάνο, ότι από το κόμμα σας κάποιοι δεν θα το ψηφίσουν, γύρω στους 13 ακούω ότι είναι. Αυτό είναι το ρεπορτάζ δηλαδή. Προσπαθεί ο κύριος Σαντουλάκης να το μειώσει κάτω από 10. Εσείς το ψηφίσετε? Ναι, το έχω δηλώσει από την αρχή. Ωραία, ωραία. Ονικά. Αυτό τι θα σημαίνει για το κόμμα σας? Επειδή υποτίθεται ότι είστε στον προοδευτικό χώρο που αυτά τα υποστηρίζετε, που. Σωστά. Και αείμνηστη γεννηματά το είχε στηρίξει, είχατε ψηφίσει το σύμφωνο συμβίωσης κτλ. Κοιτάξτε, εγώ βλέπω ότι αρκετός κόσμος που ξέρω που στηρίζει το νομοσχέδιο δεν θα το ψηφίσει. Γιατί? Και θα σας πω γιατί πιστεύω ότι είναι αυτό. Πιστεύω ότι υπάρχει, έχει δημιουργηθεί με το λάθος τρόπο που άνοιξε αυτή η συζήτηση. Και άνοιξε με λάθος τρόπο γιατί τόσο καιρό μιλούσαμε για το σύμφωνο χωρίς να έχουμε δει, να έχουμε δει ένα νομοσχέδιο. Αλλά τόσο πολύ συζητιόταν το θέμα που η φαντασία του κόσμου άρχισε να λειτουργεί τόσο αρνητικά, να νομίζουμε ότι θα αλλάξει η ελληνική κοινωνία, να νομίζουμε ότι αυτό το πράγμα θα διαλύσει τις δομές της ελληνικής οικογένειας κτλ. Τίποτα από όλα αυτά δεν θα γίνει, όπως δεν έγινε και απολύτως τίποτα με το σύμφωνο συμβίωσης, εκτός από το γεγονός ότι κάποιοι άνθρωποι που αγαπιόντουσαν μπορούν για να ζήσουν νομικό, μαζί. Νομική. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ουσιαστικά διασφαλίζεις ότι σε μια οικογένεια σήμερα στην Ελλάδα, που είναι, απαρτίζεται από δύο γυναίκες που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης, η μία μπορεί να κάνει παιδί. Άρα όλη αυτή η φασαρία ότι μη μεγαλώσει ένα παιδί σε ένα σπίτι με δύο γονείς. Στους άντρες δεν μπορεί όμως. Στους άντρες δεν μπορεί, αλλά και εκεί μπορεί να γίνει με πολύ απλό τρόπο. Αν ένας άνθρωπος θα παντρεμένο. Μπορεί να υιοθετήσει. Μπορεί. Αυτό ισχύει λοιπόν, πόσα χρόνια. Άρα, το 46. Ακριβώς. Το 46. Άρα ερχόμαστε τώρα και τι λέμε. Λέμε ότι αν μείνει αυτό το παιδί ορφανό από το βιολογικό του, τη βιολογική του μητέρα ή τον πατέρα που το υιοθέτησε, δεν θα μείνει και ορφανό να το πάρουν το παιδί. Στο ίδρυμα, ναι. Πιστεύω λάθος ότι για ένα τέτοιο θέμα έγινε τόσο μεγάλη φασαρία, δημιουργήθηκαν τέτοιες εικόνες στο μυαλό του κόσμου, τόσο αρνητικές που βλέπουμε ανθρώπους που ακόμα που οι αρχές τους θα τους λέγανε να το ψηφίσουν σήμερα από τις αντιδράσεις του κόσμου δεν το κάνουν. Με αποτέλεσμα, εκεί που θα ήταν. Έχει παίξει ρόλο η Εκκλησία για κάποιους βουλευτές να μην πάνε να το ψηφίσουν. Μα και πιστεύω ότι και οι ιεράρχες της Εκκλησίας που θα μπορούσαν να το υποστηρίξουν έχουν βγει απέναντι, διότι δημιουργήθηκαν τέτοιες εικόνες στο μυαλό τους. Πάνω λέω. Έχει παίξει ρόλο σε κάποιους βουλευτές αρνητικό να μην πάνε να το ψηφίσουν λόγω των ιεράρχων. Δεν μου το έχει πει κανείς σαν λόγο. Δεν θα το πούνε γιατί είναι πονηρό αυτό. Μπορεί. Ναι, είναι πονηρό. Δηλαδή, γιατί αν είσαστε εσείς, ας πούμε, με έναν άλλο βουλευτή στην επαρχία. Μιλάω στην επαρχία, αφού είμαι εγώ επαρχιωτάκη και άλλοι. Λοιπόν, άμα είσαστε στην επαρχία, δύο βουλευτές, λες, ας θα πάω με τον παπά εγώ, που θα πάει στο κύριο μου και θα πει τι καλό παιδί ο Τάκης, δεν το ψήφισε, ενώ ο Γερουλάνος δεν είναι καλό παιδί, δεν τον θέλω και στην εκκλησία, χάνετε ψήφους. Δεν το συζητάω ότι έτσι όπως έχει κακοφορμήσει το όλο πράγμα. Νομίζω έτσι στην αλλά επαρχία τώρα, εσείς βέβαια είστε στην Αθήνα. Σε λάθος τρόπο που ήρθε το θέμα εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα πρέπει να βγουν όλοι αυτοί που υποστηρίζουν το νομοσχέδιο, να το εξηγήσουν στον κόσμο, να καταλάβει ο κόσμος ότι εδώ δεν πρόκειται να γίνει κάτι το οποίο θα αλλάξει την ελληνική κοινωνία ή θα διαλύσει την οικογένεια.
Και οι άνθρωποι που οι αξίες τους λένε να το στηρίξουν, να το στηρίξουν ασχέτως. Γιατί εγώ έχω μάθει ότι όταν ψηφίζεις τις αξίες σου, ο κόσμος σε συγχωράει ακόμα κι αν διαφωνεί μαζί σου. Όταν όμως πας απέναντι στις αξίες σου, ο κόσμος δεν το ξεχνάει ποτέ. Κύριε Γιαννούλη, θα το ψηφίσουν όλοι στο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί ακούω και εκεί κάποιοι. Όχι πολλοί, αλλά ακούω κάποιες ενστάσεις. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω ότι μπορεί να σας τσιτώσω τα νεύρα με αυτό που θα σας πω. Μην το κάνετε, γιατί είναι και 10 η ώρα να πάω και σπίτι μου. Ναι. Ναι. Αρνούμαι να απαντήσω. Μα, γιατί? Γιατί θεωρώ ακριβώς αυτό που είπε ο κύριος Γερουλάνος, ότι αυτοί που πραγματικά θέλουν να μας πείσουν ότι εκεί που κυριαρχεί η αγάπη, η προστασία του παιδιού, οι ανθρώπινες σχέσεις θα κυκλοφορούν δεινόσαυροι στην Τζιμισκή και στην Πανεπιστημίου, μάλλον ρίχνουν νερό στο μήλο της απαξίωσης της δημόσιας συζήτησης και της πολιτικής. Σιωπώ και εμπιστεύομαι απόλυτα, δεν είναι θεατράλε, όσο χρόνο ήταν να μου διαθέσετε, να αναπτύξει τα επιχειρήματά του ένας γενναίος άνθρωπος της πολιτικής που κάθεται δίπλα μου. Μάλιστα. Συμφωνώ με ό,τι θα πει ο κ. Κακλαμάνης, που το λέει όχι ως επιμηθεύς. Μάλιστα, για να ακούσω. Μιλάει πολλά χρόνια για τα ζητήματα των δικαιωμάτων, της ισότητας, της λογικής. Μάλιστα. Όλα τα υπόλοιπα, με τους ιεράρχες, με το αν θα έχεις κομματικό κόστος, εάν θα χάσεις ψήφους, όποιος στην πολιτική φοβάται, πάει και κοιμάται. Σε αυτό έχετε ένα δίκιο, κύριε Πρόεδρε. Αρνούμε όχι, χωρίς να προσβάλλω. Όχι, αλίμονο, αλίμονο, όχι, όχι. Δεν το έχω προσλάβει έτσι. Να μιλούσαμε για την ακρίβεια, να σας μιλήσω 5 ώρες. Αλλά άλλη φορά. Αλλά γι' αυτό τέλος. Για ελάτε. Μιλήσει και ο κύριος Κακλαμάνης πάντως, ναι. Για να ακούσουμε, κύριε Πρόεδρε. Σε προσωπεί σήμερα, γι' αυτό λέω. Καταρχήν, εμένα μου άρεσε πολύ το κομμάτι που είπε ο κύριος Γερουλάνος, ότι όταν ψηφίζεις υπέρ των αξιών σου, ακόμα και αν κάποιοι από τους ψηφοφόρους σου διαφωνούν με αυτό, τελικά στο συγχωρούν και στο επιβραβεύουν. Και το λέω αυτό γιατί. Διότι το λογικό είναι, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν έκρυψα ότι ανήκω στην λαϊκή δεξιά, να ήταν μάλλον προς την πλευρά του όχι και όχι προς την πλευρά του ναι. Αλλά επειδή ως άνθρωπος, όχι ως πολιτικός και σαν γιατρός, εγώ είχα έναν άλλο αξιακό κώδικα, έναν άλλον αξιακό κώδικα, γνωρίζοντας ότι θα δυσαρεστήσω ο φίλος μου, μου το λένε εξάλλου, παίρνοντάς με τηλέφωνο ή ξέρω εγώ στο email μου στέλνουν κτλ. Και που το συναντάτε τα μας. Το συναντώ βεβαίως. Ετάχθηκα εξ αρχής υπέρ του συγκεκριμένου νομοσχεδίου. Κάποιο άρθρο νομίζω δεν ψηφίσετε. Όχι. Όχι. Είμαι πλήρως όπως είναι το νομοσχέδιο. Όπως έρχεται τώρα στη Βουλή. Όπως έρχεται τώρα. Όχι, γιατί κάτι είχα ακούσει. Ψήφισα, να ρωτήσω. Παραδείγματος χάρη, προσέξτε, αν είχε μέσα την παρένθετη μήτρα, γιατί δεν είναι ακόμα όρη. Δεν είναι όρη. Α, μάλιστα, αυτό είχα ακούσει. Ναι, ναι, ναι. Παρότι, προσέξτε, το 2005 ο νόμος που υπάρχει για την υποβοηθούμενη εγκυμοσύνη φέρει την υπογραφή τη δική μου. Αλλά ήταν για συγκεκριμένες άλλες περιπτώσεις. Κακώς το λένε στις λεπτομέρειες, υποβοηθούμενη μητρότητα. Είναι υποβοηθούμενη κυοφορία. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Είναι άλλο πράγμα η μητρότητα, έτσι, άλλο είναι η κυοφορία. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Τώρα, ακούστε όμως να σας πω το τελευταίο ρεπορτάζ και στους δυο σας πιθανώς να το ξέρετε και θα σας ερωτήσω, αφήστε το Βορύδη. Γιατί τουλάχιστον από σήμερα μέχρι τις 15 που θα ψηφιστεί να μιλάμε επί της ουσίας, όπως είπαν και οι δύο συνάδελφοι. Τι γινόταν, ποιοι θα ψηφίσουν από το ένα κόμμα, ποιοι θα ψηφίσουν και σήμερα αυτή τη στιγμή το ξέρετε ότι υπάρχει πιθανότητα να μην γίνει ονομαστική ψηφοφορία. Και θα ρωτήσω τώρα τους δύο συναδέλφους, γιατί μόνο τα κόμματά τους μπορούν να κάνουν. Το ΚΚΕ που είχε τον αριθμό των βουλευτών, όπως και στο Σύμφωνο Συνδύωσης δεν έκανε ονομαστική ψηφοφορία, ακούω ότι και τώρα δεν θα κάνει. Τα μικρά κόμματα δεν έχουν τους 15. Ναι. Βγήκε ο Βελόπουλος για να προλάβει τους άλλους μικρούς και είπε «Ελάτε μαζί μου για να φτάσουμε τους 15». Ακούω ότι άλλοι μικροί φοβούνται ότι έτσι άτυπα τον αναγορεύουν ηγέτη της ακροδεξιάς πτέρυγος στη Βουλή και δεν θέλουν να πάνε. Και το μόνο που μένει για ονομαστική ψηφοφορία και σας ρωτώ εσάς τους δύο να μου πείτε τι θα κάνετε. Διότι φανταστείτε να μην πάμε σε ονομαστική ψηφοφορία, οπότε τότε θα φανεί το εξής παράδειγμα, αγαπητέ μου Μπάμπη. Ακόμη και αυτοί οι οποίοι θα ψηφίζανε θα λέγανε δεν θα το ψήφιζα εγώ αν ήταν ονομαστική. Εγώ θαυμάζω. Τον θαύμαζα και όταν προείδρευε στις συνεδριάσεις. Ναι. Αλλά με την εμπειρία που έχει στο Προεδρείο της Βουλής, είδες πώς σκέφτηκε το διαδικαστικό που εμένα δεν μου πέρασε ποτέ από το μυαλό. Όχι, το θέμα της ενομαστικής. Το
ψηφοφορίας είναι πολύ βασικό, έτσι. Όχι, αυτό είναι μια δεν υπάρχει ονομαστική ψηφοφορία, πιο πολύ κατάλληλη ζημιά. Είναι σοφός δρόμος αυτό. Λοιπόν, να ευχαριστήσω. Ένα μήνα τσακωνόμαστε, αλλά να πούμε στον κόσμο να ξέρει. Εδώ μιλάμε για λίγους ανθρώπους. Μιλάμε για λίγους ανθρώπους. Λύνουμε ένα πρόβλημα. Δηλαδή, ένας παντρεμένος. Ποια είναι. Ναι. Αν δεν είναι ονομαστική, θα ψηφιστεί. Μπορώ να πω αυτό. Ένας παντρεμένος. Δεν ξέρω, δεν είναι. Εξαρτάται από εσάς. Μπορώ να σας πω κάτι. Ένας άντρας παντρεμένος με έναν άλλον άντρα. Πάει στον παπά της ενορίας του και του λέει: θέλω να εξομολογηθώ. Τι θα του πει ο παπάς? Δεν μπορεί να τον διώξει. Όχι, μα δεν θα τον διώξει. Μα δεν μπορεί. Αν σε κάτι ορθοδοξία υπερτερεί άλλων, άλλων θρησκευτικών δογμάτων, είναι αυτό η ανθρωπιά. Ακόμα και με αυτή την Μπάμπη, σου εύχομαι να πάει να εξομολογηθείς, γιατί έχεις πολλές αμαρτίες. Θα πάω για αυτό το λόγο. Αλλά όχι άλλος... για αυτό το λόγο, αλλά για τις άλλες αμαρτίες. Κάποιες αμαρτίες έχω, ναι. Και να έχει και ώρα ο παπάς. Να έχει ώρα. Και... να έχει ώρα. Σου πει όμως ο ιερέας. Ένα δίμερο θέλει. Με διακοπές. Να σας κάνω μια πρόταση. Όχι, τελειώνω. Πρέπει να κλείσω. Εάν ήμουνα στη θέση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι, δεν είστε όμως. Γιατί η γενναιότητα στην πολιτική είναι ταυτόσιμη της ειλικρίνειας και της προσπάθειας που κάνουμε να ανακτήσει η πολιτική την εμπιστοσύνη της, θα έλυνε ο ίδιος το πρόβλημα της ονομαστικής ψηφοφορίας. Μάλιστα. Γιατί ευχαριστώ. Δεν είναι σοφό αυτό που... Οι νεοδημοκράτες έχουν βγει επί δεμπιστή. Είναι δειλία. Είναι γνωστό. Θέλω. Είναι δειλία. Απ' τα άλλα κόμματα δεν ξέρω. Άρα δεν θα το ζητήσω. Για το θέμα Βορύδη, δεν ξέρω. Δεν θα το ζητήσω. Λοιπόν, εγώ το... κύριε Κακομάνη, σας ευχαριστώ θερμά που ήρθατε, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γιαννούλη, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας απόψε. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστώ που ήρθατε. Κύριε συνάδελφε, ευχαριστώ θερμά. Μας βοηθήσατε πάρα πολύ. Ευχαριστώ κυρίως εσάς που μας παρακολουθήσατε. Αύριο το βράδυ θα είμαστε μαζί σας με άλλα και νεότερα. Γεια χαρά.